καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Θα σας παρακαλέσω, λόγω του αντικειμένου που θα αντιμετωπίσουμε στην πορεία, να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των τεμπών. Όρθιοι, σας παρακαλώ. Λήξη. Καλής παρακαλώ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι. Για την πατρίδα μας το ατύχημα είναι μια μόνιμη πληγή. Ήδη πήρατε ένα φυλάδιο. Στο φυλάδιο αυτό που αναφέρεται στο δημογραφικό θα δείτε κάπου και τα τροχαία ατυχήματα. Θα δείτε ότι τα 13 χρόνια από το 11 μέχρι το 23 οι νεκροί, ξέρετε πώς είναι, περίπου 10.000, για την ακρίβεια 9.946. Αν σε αυτά προσθέσουμε τα θύματα από τις φυσικές καταστροφές, προσθέσουμε τα ΤΕΜΠ, προσθέσουμε το άλλο το συμβάν με τα παιδιά πριν από κάμποσα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πατρίδα σκοτώνει τα παιδιά της. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να δούμε όλοι κατάματα και να αντιδράσουμε ο καθένας σε όποιο μετερίζει και αν βρίσκεται, να αντιδράσουμε μήπως... Να τα τηλέφωνα κιόλας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να αντιδράσουμε, γιατί δεν γίνεται να αντιδρά ένας μονάχα. Πρέπει συλλογικά να αντιδράσουμε για να φέρουμε κάποια αποτέλεσμα σε αυτή την ευλογημένη πατρίδα. Το σημερινό μας θέμα είναι το τρένο στην Ελλάδα και το δυστύχημα των τεμπών. Καλέσαμε απόψε δύο καλούς φίλους από τη Θεσσαλονίκη να μας μιλήσουν για το δυστύχημα των τεμπών, να γνωρίσουμε τον αγώνα τους, την αγωνία τους, και πού βρίσκεται αυτός ο αγώνας για να αποκατασταθεί πλήρης δικαίωση των θυμάτων των τεμπών. Για το τρένο στην Ελλάδα θα πούμε πολλά λόγια. Βέβαια το τρένο άρχισε να λειτουργεί στις αρχές του 18ου αιώνα. Στην πατρίδα μας η πρώτη σύνδεση έγινε, αν καλά το διάβασα σε κάποια εγκυκλοπαίδεια, στις 27 Φεβρουαρίου το 1869. Ήταν η γραμμή Αθήνας Πειραιά. Βέβαια σήμερα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκτεταμένα σιδηροδρομικά δίκτυα που καλύπτουν τις μεταφορικές κυρίως ανάγκες. Πρώτη χώρα σε έκταση σιδηροδρομικού δικτύου είναι η Αμερική. Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει ένα μήκος 2.572 χιλιόμετρα. Το πλάτος των γραμμών δεν είναι το ίδιο σε όλο το δίκτυο. Έτσι το Θεσσαλικό και το Πελοποννησιακό δίκτυο έχουν πλάτος γραμμής 1 μέτρο, συνολικό μήκος 1.012 χιλιόμετρα, το υπόλοιπο δίκτυο που είναι περίπου 1.560 χιλιόμετρα έχει πλάτος 1.43 και συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό δίκτυο. Και σας είπα, η πρώτη σύνδεση έγινε το 27 Φεβρουαρίου του 1869, Αθήνα Πειραιά. Δεν θα ήθελα, επειδή μπορείτε μέσα στο διαδίκτυο να βρείτε πάρα πολλά στοιχεία για τους σιδηροδρόμους στην Ελλάδα, εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα παρακαλέσω μονάχα να τηρήσουμε απόλυτη ησυχία, σεβασμό στους ομιλητές και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
για να λυθούν κάποιες απορίες και κυρίως να γνωρίσουμε, επαναλαμβάνω, τον αγώνα και την αγωνία κάποιων ανθρώπων, να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους, είμαστε όλοι μαζί τους. Έτσι ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα των προσπαθειών που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα παρακαλέσω, είναι κοντά μας η παιδίατρος η Μαρία Καριστιανού και ο κύριος Ασλανίδης. Λοιπόν, ελάτε, πάρτε τις θέσεις σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Αγαπητοί συνάνθρωποι, είμαι βαθιά εκγνώμων για την πρόσκληση που μας κάνατε να παραβρεθούμε στην πόλη σας. Είμαστε συγκινημένοι για τη συμπαράσταση και το κύμα συμπόνιας και αγάπης που μας δίνει δύναμη να στεκόμαστε μπροστά σας σήμερα. Ο Σύλλογος Εγγενών Θεμάτων Τεμπών είναι πρωτίστως το δίκαιο που παλεύει με νύχια και δόντια απέναντι σε σκύλες και χάριδες για να γίνει πράξη και να βγει στο φως, ώστε να δικαιωθούν και να ησυχάσουν οι ψυχές που δολοφονήθηκαν το βράδυ του Φεβρουαρίου. Για να δικαιωθούν και να ησυχάσουν οι οικογένειες που έχασαν τα δικά τους πρόσωπα και που βλέπουν να τους απαξιώνουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή οι άριστοι της κυβέρνησης. Είναι επίσης μια φυσιολογική και δικαιότατη αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στα απεχθή ατιμόρυτα εγκλήματα και στην ανυπαρξία του κράτους δικαίου. Απέναντι σε όλες τις ενέργειές μας, δυστυχώς μέχρι σήμερα, έχουμε απέναντί μας ένα πλήρως διεφθαρμένο σύστημα που ελέγχει σε αφάνταστα μεγάλο βαθμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη. Το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη είναι μια ξεκάθαρη μαζική δολοφονία αθώων ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν ένα δημόσιο μέσο, το σιδηρόδρομο, χωρίς να γνωρίζουν ότι το αρμόδιο δίθεν επιτελικό κράτος είχε φροντίσει να μην λειτουργεί ούτε ένα σύστημα ασφάλειας, ούτε φωτοσήμανση, ούτε τηλεδιοίκηση. Το κτίριο της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα είχε καεί από το 2019 και δεν φρόντισαν να ξαναλειτουργήσει. Βάφτισαν το έγκλημά τους θυσία. Αν έπρεπε να γίνει θυσία, ας επέλεγαν τους εαυτούς τους για το καλό του τόπου. Η Ιεροσολία που διαπράξαν είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έγκλημά τους. Η βιαστική και απόλυτη απόκρυψη στοιχείων από τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Μετά από 10 μήνες βρέθηκε και τακτοποιήθηκε βιολογικό υλικό από 4 επιβάτες σε 2 διαφορετικά οικόπεδα, από τα οποία το ένα ιδιωτικό και μη δηλωμένο στην εισαγγελία Λάρισας. Το μοντάζ τα ηχητικά ότι δεν ζητήθηκε από την εισαγγελία το υλικό από τις κάμερες, από τη φόρτιση εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη και ακόμα παρότι έχουμε κάνει αιτήματα δεν μας έχουν απαντήσει μέχρι και σήμερα αν έχει ανακτηθεί. Σε χρόνο ρεκόρ, με χρήματα που εκταμιεύτηκαν παρανόμως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώσανε την αποκατάσταση του πεδίου όπως το βάφτισε ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Τριαντόπουλος. Τελικά, κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης θα αναλάβει την ευθύνη να ζητήσει προανακριτική μετά την ξεκάθαρη πλέον αλλίωση των στοιχείων του τόπου του δυστυχήματος? Αν ζούσε ο γιος μου, θα ήμουν πλάι του όπως και πριν σε κάθε του προσπάθεια, σε κάθε του όνειρο, σε κάθε του δυσκολία. Πόσο δίκαιος πατέρας θα μπορούσα να αισθάνομαι, άραγε αν κάποτε έκανα πως δεν υπήρξε ο Δημήτρης? Πώς ζυγίζεται άραγε η δικαιοσύνη? Πώς μετριέται και πώς αποδεικνύεται? Ποια γνώμη επέτρεψε τον νομοθέτη να αδικεί? Στο δικαστή να παραβλέπει? Στον εισαγγελέα να εθελοτυφλεί? Ποιες δυνάμεις αλλίωσαν την άνοια της αλήθειας και της δικαιοσύνης? Η οργή μας φτάνει στον ουρανό και η πίστη μας κρατά όρθιο στη γη. Δεν νοείται να υπάρξει ζωή για κανέναν από εμάς χωρίς τη δικαιοσύνη στο αύριο. Από τη στιγμή που περπατάμε προς το φως, δεν έχει αγυρισμό για το σκοτάδι. Εμείς το μόνο που βλέπουμε είναι το φως των παιδιών μας. Ο φάρος μας είναι εκείνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε τον κ. Σκανδινή, αντιπρόεδρο Συλλόγου. Ναι. Αντιπρόεδρο του Συλλόγου. Για να παρακαλέσουμε την κυρία Μαρία Καριστιανού να πάρει το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ δεν το ήξερα. Τώρα έμαθα ότι ο σύλλογός σας απαρτίζεται από 2.000 μέλη. Να ευχηθώ να γίνετε πολύ πολύ περισσότεροι, να χρειάζεστε 10 τέτοιες αίθουσες να γεμίσετε
Και εύχομαι πολύ σύντομα τα 2/3 των Ελλήνων πολιτών να είναι πολυτεκνοί. Το χρειαζόμαστε, πραγματικά. Είκοσι μήνες μετά το φωνικότερο σιδηροδρομικό έγκλημα στην ιστορία της Ελλάδος και δόθηκε εντολή από ανώτατο δικαστή διενέργειας προκαταρκτικής για τα χαμένα βίντεο. Σχεδόν 2 χρόνια μετά, όπου όλοι πλέον γνωρίζουν πως δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί τίποτα και καμία πιθανότητα να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, τούτη η θορυβώδης δήλωση αποτελεί επί της ουσίας μια θεωρητικά κίνηση εντυπωσιασμού. Στην ουσία όμως θίγει και προσβάλλει βαθιά το κύρος της δικαιοσύνης, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για κάποιους. 20 μήνες μετά και ακόμα δεν ξεκίνησε έρευνα για τα παραποιημένα ηχητικά, ούτε για τα αρχικά των σταθμαρχών, αλλά ούτε και για αυτά του 112 που πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν ξεκίνησε έρευνα για το παράνομο φορτίο της εμπορικής, παρόλο που υπάρχουν αποδείξεις ότι η έκρηξη προκλήθηκε από έφλεκτες ουσίες που παράνομα υπήρχαν στο εμπορικό, επομένως ο ισχυρισμός τους ότι έχουν ελέξει τις λίστες φόρτωσης του τρένου είναι αστείος. 20 μήνες μετά, δεν ξεκίνησε έρευνα για τις παράνομες και παράτυπες παραλήψεις των υποχρεωτικών εξετάσεων από τους ιατροδικαστές. Ούτε κλήθηκαν σε απολογία οι ανακριτές, εισαγγελείς Λαρίσης αλλά και Αρίου Πάγου, που αντί να διαφυλάξουν το χώρο του εγκλήματος, ώστε να πραγματοποιηθεί με σεβασμό η καθολική συλλογή των νεκρών μας και να ακολουθήσει προσεκτική και ενδελεχής επιτόπια έρευνα από ιατροδικαστές, ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς συμβούλους, επέτρεψαν την άνευ προηγουμένου και παντελώς αδικαιολόγητη αλλίωση του πεδίου, ενώ η ασέβεια προς τους νεκρούς, όπως μάθαμε, δεν θεωρείται πλέον αδίκημα. Σωρία παραλήψεων, λαθών και παραποιήσεων, με μοναδικό σκοπό τη συγκάλυψη, αποτελούν τα κύρια μελήματα της αντίθετης πλευράς, τα οποία μέχρι στιγμής τη χάνουν και στήριξης και αποδοχής από την ντροπιαστικά δυσλειτουργική δικαιοσύνη. Φτάνει λοιπόν, σταματήστε να μας συμπεριφέρεστε σαν να είμαστε άσχετοι και μη νοήμονες, γιατί τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Κατανοούμε πλήρως γιατί χάθηκαν τα βίντεο, γιατί μοντάρατε τα ηχητικά, γιατί δεν κάνατε τις τοξικολογικές στα θύματα, γιατί πετάξατε τα χώματα, γιατί μπαζώσατε το πεδίο, γιατί θέλετε διακαώς να ξεκινήσει μια δίκη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε γνώση τι έχει συμβεί στις 28 Δευτέρου του 23, όπου 2 τρένα συγκρούονται με εκτροχιασμό. Αναμενόμενο, αφού δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας σε ισχύ. Η υπηρεσία ήταν εγκληματικά υποστελεχωμένη και η εκπαίδευση των σταθμαρχών ελλιπής και πρόχειρη. Διότι πάνω από το κέρδος ξεκάθαρα βάζετε ελαφρά την καρδία, τις ζωές μας. Και η δεδομένη ατιμωρησία που έχετε παρανόμως εξασφαλίσει για τους εαυτούς σας, σας δίνει την άνεση να λέτε ό,τι λέτε και να κάνετε ό,τι κάνετε με θράσος. Και μέσα στο ασφαλές για εσάς περιβάλλον της Ελλάδας, θέλοντας να εξασφαλίσετε και την ατιμωρησία από την Ευρώπη, ετηθήκατε εξαίρεση των αποζημιώσεων της Hellenic Train προς τους επιβάτες σε περίπτωση δυστυχήματος. Γνωρίζοντας όμως ότι ήταν μαθηματικά σίγουρο το θανατηφόρο δυστύχημα, λειτουργήσατε δόλια, εξασφαλίζοντας ατιμωρησία εντός και εκτός Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρώπης που ετήθηκε ένα τέτοιο σκανδαλώδες προνόμιο υπέρ μιας ιδιωτικής εταιρείας και εις βάρος των πολιτών της, αυτών που σύμφωνα με το Σύνταγμα η εκλεγήσα κυβέρνηση εκπροσωπεί. Θα ήταν για γέλια η ξεδιάντροπη κίνησή σας, αν δεν ήταν τόσο τραγικές οι υποκριτικές και αμήχανες προσπάθειες να πείσετε ότι νοιάζεστε δήθεν για την κοινωνία και ότι εφαρμόζετε το Σύνταγμα. Και δεν σταματά το έγκλημα των τεμπών εκεί. Ακολουθεί και δεύτερο, που εκθέτει ανεπανόρθωτα εκτός από εσάς και τη δικαστική εξουσία, καθώς αποκαλύπτει όλες τις σκοτεινές συνεργασίες της διαπλοκής, στην οποία μας έχετε καταδικάσει χρόνια τώρα. Μιλάω για τη συγκάλυψη, την αισθηκτόδη αντίδραση κάθε ενόχου, με την ασύλληπτη και ανίερη παρέμβαση στην οποία ενεργοποιηθήκατε άμεσα από τις πρώτες ώρες, ως σαν επαγγελματίες. Συγκάλυψη, ώστε να μην μάθουμε τι παράνομο μετέφερε η εμπορική. Φοβούμενοι όχι τόσο την τιμωρία, αυτή δεν σας ενδιαφέρει καν, αλλά μην αποκαλυφθεί και σταματήσει αυτή παράνομη αλλά προσοδοφόρα για αρκετούς διαδικασία, η οποία συνεχίζει κανονικά ακόμη και τώρα που μιλάμε. Και ενεργήσατε τόσο απρόσεκτα και αλαζονικά που η κάθε ενέργειά σας προδίδει και αποκαλύπτει ανάγλυφα την ενοχή σας.
Χάσατε μαζί με τους ανακριτές τα βίντεο, ώστε να μην δούμε την πορεία του τρένου με φορτωμένο το μικρό ειδικό κοντέινερ μεταφοράς επικίνδυνων υλών. Ανταυτού, όλοι γίναμε θεατές ενός παραποιημένου βίντεο που έπαιξε και στην κρατική τηλεόραση. Με την ανοχή του ανακριτή, ο οποίος, αν και πλήρως ενημερωμένος για την πλαστότητα του βίντεο, δεν θέλησε να αναζητήσει ποιοι και γιατί έχουν προβεί σε τέτοιες σκόπιμες ενέργειες από προσανατολισμού της αλήθειας. Χάσατε μαζί με τους ανακριτές το βίντεο από το σταθμό φόρτωσης. Αλήθεια, πόσο βολικό. Παραποιήσατε τις συνομιλίες των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς και αυτές του 112 και τα παραδώσατε αλλοιωμένα για να μπουν στη δικογραφία. Τόση ανέδεια. Στείλατε πρόθυμους ιατροδικαστές από την Αθήνα να παραβιάσουν κάθε πρωτόκολλο λειτουργίας της ιατροδικαστικής, γιατί δεν θέλατε να μάθουμε ότι πολλοί ζούσαν πριν καούν. Ούτε θέλατε να βρούμε πάνω τους αρωματικούς υδρογονάθρακες που είναι και η αιτία της φωτιάς που τους απαθράκωσε. Αντικαταστήσατε χωρίς καμία λογική τα χώματα στην περιοχή για να μην μπορούν να γίνουν σωστοί έλεγχοι στο σημείο, γιατί φοβόσασταν αυτά που θα βρίσκαμε. Αλλά τα βρήκαμε. Στο Πουλούρι και στο δεύτερο ιδιωτικό οικόπεδο τα σκυλιά έχουν βρει τόσο αποδεικτικά που θα έπρεπε ήδη όλοι οι ένοχοι να είναι φυλακοί. Και οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί μαζί με τους καλοβολεμένους διοικητές και διευθυντές. Διοργανώσατε μια εξεταστική παροδία με σκοπό να γλιτώσετε τους αρχικούς εμπλεκόμενους. Αδιαφορείτε να ξεκινήσει προκατακτική για να γλιτώσουν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι πολιτικοί, ενώ ελπίζετε ότι η παροδία της ανακριτικής διαδικασίας που έχετε οργανώσει θα σας ξεπλύνει για ακόμη μια φορά. Γελιέστε όμως. Ξέρουμε ότι το δεύτερο έγκλημα έγινε για να συγκαλύψετε την παράνομη μεταφορά διαλυτών απαραίτητων για την οθεία καυσίμων που οργιάζει στην Ελλάδα. Η γνωστή μάστιγα, για την οποία είχε υποσχεθεί το 2008 ο τότε Υπουργός Μεταφορών κ. Χατζηδάκης, υπό το βάρος ενός παρόμοιου σιδηροδρομικού συμβάντος, να αντιμετωπίσει με ενέργειες, αλλαγές σε νόμους και διατάξεις. Εμφανίστηκε ξανά. Άραγε σταμάτησε ποτέ να υπάρχει ή απλά εμείς ήμασταν σε άγνοια? Αλήθεια, τι ακριβώς έχετε πράξει θεσμικά από τότε μέχρι τώρα? Διότι όσο και αν ψάχνουμε δεν μπορούμε να βρούμε καμία ενέργεια, καμία εισήγηση, καμία νομοθεσία που να δείχνει ότι νοιαστήκατε για να λυθεί το πρόβλημα. Θέλατε πράγματι να το σταματήσετε? Μήπως περισσότερο σας ενδιέφερε να ηρεμήσετε την κοινή γνώμη και να ξεχαστεί το γεγονός? Μήπως γι' αυτό και οι ενέργειες που ισχυριζόσασταν ότι θα προβείτε είναι ανύπαρκτες? Σίγουρα, αφού είναι λόγω μάστιγα καλά κρατεί και ενώ όλοι γνωρίζουν ότι το πρόβλημα θεριεύει, εσείς σφυρίζετε αδιάφορα. Όμως, ως εδώ, οι προσπάθειες παραπλάνησης, οι θορυβώδεις και άνευ ουσίας δηλώσεις και τα μεθοδευμένα δημοσιεύματα του κίτρινου τύπου που ταΐζεται καλά και συχνά με τα δικά μας χρήματα, δεν πείθουν πλέον κανένα συνετό πολίτη. Έχετε αποδομηθεί από μόνοι σας στα μάτια μας. Τυφλωμένοι από την αλαζονία σας, δεν μπορείτε να το διακρίνετε. Μας είστε όμως αδιάφοροι. Ονειρευόμαστε την ευνομούμενη κοινωνία που θα γίνουμε σύντομα, όπου οι πολίτες θα είναι ίσοι απέναντι στους νόμους και η δικαιοσύνη, απολύτως ανεξάρτητη από την εξουσία, θα κάνει τη δουλειά της, ενώ τα μέσα ενημέρωσης ελεύθερα θα μιλούν για την αλήθεια. Όλα όσα προσπαθήσατε να μας κάνετε να ξεχάσουμε ότι τα χρειαζόμαστε, εξασφαλίζοντας ισόβια διαπλοκή και εκμετάλλευση, θα κυριαρχήσουν. Διότι διψάμε για κάτι υγιές και αυτό σίγουρα δεν είστε εσείς. Γνωρίζουμε ότι σύντομα αυτό θα αναγεννηθεί μέσα από την καρδιά και την ψυχή της κοινωνίας. Η ανάγκη και επιθυμία όλων από όραμα θα γίνουν εικόνα και από εικόνα πραγματικότητα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Η κοινωνία θα βγει μπροστά. Δεν θα φέρει πάνω της τίποτα παλιό, τίποτα δικό σας. Τίποτα που να ομοιάζει με το σύστημα που στηρίζετε. Τίποτα που να σας ακουμπά ή να σας έχει ακουμπήσει. Απλοί πολίτες για τους πολίτες. Με ήθος, αρετή και τόλμη. Με όραμα. Ιδανικά και αξίες που για μας είναι πολύ πιο σημαντικά από την αίσθηση της εξουσίας και του χρήματος που εσείς λατρεύετε. Όλα αυτά που θα θέλατε να έχετε, αλλά δυστυχώς δεν θα τα αποκτήσετε ποτέ, γιατί απλά αυτά δεν εξαγοράζονται. Βρίσκονται ψηλότερα από εκεί που εσείς στέκεστε και παρά τη λάμψη τους ούτε να τα δείτε μπορείτε, ούτε να τα αγγίξετε. Όλα αυτά θα βγάλουν την αλήθεια στο φως. Και οι νόμοι θα εφαρμοστούν, ακόμα και αν χρειαστεί συνεχώς να απομακρύνονται οι εντεταλμένοι υπόλογοι εκπρόσωποι του νόμου. Υπάρχουν τολμηροί δικαστές για να δικάσουν και θαραλέοι δικηγόροι για να μιλήσουν την αλήθεια. Και αυτά δεν τα λέμε απλά για να τα πούμε, τα λέμε γιατί ήδη έχουν δρομολογηθεί.
Στο έγκλημα των Ντεμπών η αλήθεια θα λάψει θριαβευτικά. Θα βγει νικητής και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας καινούργιας κοινωνίας, στην οποία αυτές οι συμπεριφορές θα αποτελούν την ντροπιαστική μειοψηφία. Για τη χώρα μας, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, για το φωτεινό μέλλον μας, για τα παιδιά μας, τα ζωντανά και αυτά που ζουν μέσα μας. Ορκιζόμαστε ότι θα τα καταφέρουμε. Από την άλλη, ο χρόνος μετά αντίστροφα για τη διαπλοκή και τη διαφθορά που εσείς εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ. Όσα είπε η κυρία Καρισιανού, και μακάρι επαναλαμβάνω, το δυστύχημα των Ντεμπών να είναι το τελευταίο και να είναι έγκλημα. Όχι δυστύχημα, είναι έγκλημα. Λοιπόν, μακάρι επαναλαμβάνω, να αρχίσει μια καινούργια σελίδα για την κοινωνία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει η κυρία Καρισιανού. Λοιπόν, τώρα ο λόγος είναι σε εσάς. Έχουμε εδώ την κυρία Καρισιανού, έχουμε τον κύριο Στανίδη. Μπορείτε να ρωτήσετε τι θέλετε για να γνωρίσουμε και εμείς και τον αγώνα τους και την αγωνία τους σε διάφορα συγκεκριμένα ερωτήματα. Ορίστε. Σας ακούμε. Πείτε το όνομά σας, παρακαλώ. Ονομάζομαι Κιρτζόγλου Παναγιώτα. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια φάση βρισκόμαστε νομικά και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς για να στηρίξουμε και να είμαστε δίπλα σας με ουσιαστικό τρόπο. Κύριε Καρισιανού. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, ακριβώς γιατί έχουμε πάρα πολλές αποδείξεις στα χέρια μας, τις οποίες ο ανακριτής επιμένει να μην θέλει να τις δει. Και ουσιαστικά είναι η πάλη του καλού με το κακού κάπως. Θα κερδίσουμε βέβαια, γιατί το καλό κερδίζει. Θα τον αναγκάσουμε τον ανακριτή να κάνει τη δουλειά του. Διαφορετικά θα μηνυθεί και θα εξαιρεθεί. Είναι στις σκέψεις μας αυτό. Θα είμαστε αμήλικτοι. Οποιοςδήποτε μπαίνει εμπόδιο στην απόδοση δικαιοσύνης, μπαίνει στο κάδρο των ενόχων, ξεκάθαρα. Περιμένουμε ότι με αυτά που βγαίνουν συνεχώς στο φως, θα αναγκαστεί ο ανακριτής, παρόλο που πραγματικά δεν το θέλει καθόλου, να κάνει τη δουλειά του. Άρα θα προχωρήσουμε. Έχουμε βρει και πολύ σημαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε πραγματικά παράνομο φορτίο στην εμπορική, όπως και εσείς μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτός είναι ο λόγος που έγινε όλη αυτή η παρέμβαση και η προσπάθεια καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων που μας έφερε 2 χρόνια μετά να τα ψάχνουμε. Τα βρήκαμε όμως. Τα βρήκαμε γιατί έχουμε βοήθεια. Άρα θεωρώ ότι προχωράμε καλά, μας ζορίζει, αλλά ήταν αναμενόμενο, το ξέραμε ότι θα δυσκολευτούμε. Από εκεί και πέρα, η στήριξή σας και η γνώση ότι είστε δίπλα μας είναι αυτό που τους ζορίζει και από την άλλη εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να παραμείνετε δίπλα μας, γιατί ο αγώνας μας πλέον είναι για όλους μας. Για τους ανθρώπους μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους. Αισθάνομαι ότι αυτοί που δεν είναι δίπλα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν κάτι σημαίνει να βρίσκεται σε ένα χώρο παραπεταμένο, όχι σκελετός, ίχνη ανθρώπων. Έχεις ένα νεκρό μπροστά σου, δικό σου άτομο αγαπημένο και δεν μπορείς να το δεχτείς. Πόσο μάλλον να βρεις το ίχνος του, το DNA του μόνο. Εναντίον όσων ανακριτών, δικαστών και λοιπόν εκτέλεσαν πλημελώς τα καθήκοντά τους και δεν διενήργησαν τις έρευνες που πρέπει, έχει ασκηθεί μήνυση. Ναι, έχει ασκηθεί μήνυση. Μην κοιτάτε που δεν μαθαίνετε τίποτα. Σας παρακαλώ λιγάκι, ακούσουμε. Έχει ασκηθεί μήνυση. Και στο κύριο Σούρλα, στην κυρία Σούρλα που ήταν τότε το βράδυ εκείνο ανακρίτρια, στον εισαγγελέα τον Τζαμαλή και στον Δασκαλόπουλο τον πρώτο εισαγγελέα που μπήκε μετά.
Και στον κύριο Ντογιάκο. Και στον κύριο Ντογιάκο που ήταν ο αρχηγός τους, ο κεραίας. Προϊστάμενος Αρίου Πάγου. Και ήδη είναι, η υπόθεση είναι στα τρίκαλα, όπως έχουν μηνυθεί και ο Τριαντόπουλος και όλοι οι άλλοι συμμορία και με το βράδυ που κάνανε αυτά που κάνανε. Και έχουν ήδη τα, και αυτό είπα για προανακριτική, γιατί είναι ήδη τέσσερις κρατικοί υπάλληλοι μαζί με τον Τριαντόπουλο και από την πυροσβεστική και από την αστυνομία που είναι, τους έχει ελέγξει η εισαγγελία, η κυρία Μάτση. Όλος τυχαίως και αυτή την πήραν τουλάχιστον. Είναι η μοναδική εισαγγελέα που έκανε το καθήκον της μέχρι στιγμής. Κάτι άλλο. Ορίστε. Από το Σάμινα να ξεκινήσω, να πάω στα Τέμπη με το λεωφορείο, στα Τέμπη τώρα, στην Ηλία, στο Μάτι κτλ. Τόσες εθνικές τραγωδίες. Κάθε φορά νομικά ακούμε ότι θα τους πετσοκόψουμε, θα γίνει χαμός, ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο κτλ. Ποιος θα αποτύχει παταγωδός νομικά όλες αυτές οι διαδικασίες. Εμένα η άποψή μου είναι και να ρωτήσω και εσάς φυσικά. Μήπως θα πρέπει να είναι λίγο πιο ριζοσπαστική η προσέγγιση, καλά τα νομικά μέσα. Αλλά εδώ δεν βλέπω φως. Να πάρουμε τα ρόπαλα. Να περάσει λίγο χρόνο. Και όπως είπε η κυρία, πριν ότι διέταξαν τώρα κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο. Τίποτα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι για γέλιο. Για να δικαιολογήσουν ότι κάνανε κάτι ξεκάθαρα. Αλλά ποιον κοροϊδεύουν. Δεν κοροϊδευόμαστε πλέον. Λυπάμαι για όλους τους Έλληνες, γιατί αν δεν φτάσει το κακό στο σπίτι μας, δεν κουνιέται άνθρωπο. Θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ίσχυε αυτό που λέτε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ισχύει πλέον. Στο έγκλημα των Ντεμπόν, ξέρετε, δεν ήταν μόνο το ότι σκοτώθηκαν τελείως άδικα κάποιοι άνθρωποι που μπήκαν ουσιαστικά σε ένα τρένο να επιστρέψουν σπίτι τους. Είναι και η μετέπειτα διαδικασία. Δηλαδή, όχι μόνο η προσπάθεια να το αποκρύψουν. Είναι το ότι τα τρένα λειτουργούν ακόμη και τώρα, που γνωρίζουμε όλοι τον κίνδυνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν μας υπολογίζουν για τίποτα. Για τίποτα. Όσοι από εμάς επιβιώσουν, να πάμε στις επόμενες εκλογές να τους ψηφίσουν, γιατί μας έχουν τρελάνει στην διαφήμιση του εαυτού τους, ότι είναι οι άριστοι. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό όμως έχει φημώσει τον κόσμο, γιατί κατανοεί. Λοιπόν, αυτό που πολύ ωραία είπατε, είναι οι χρόνιες παθογένειες, τις οποίες με πάρα πολύ άνεση τις λένε ως δικαιολογία. Την ανικανότητά τους, ότι τόσα χρόνια δεν μπορούν να βελτιώσουν τίποτα από αυτά, δεν τους ακουμπά. Θα συνεχίσω λίγο. Η Trenitalia λειτουργεί με τελείως διαφορετικούς όρους. Όχι διάλογο, διατυπώστε την άποψή σας, την τοποθέτησή σας, την ερώτησή σας και να μην κάνουμε διάλογο. Λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν και όλα. Αν έχετε δει τη διαφήμιση της Hellenic Train με μια φανταστική αίθουσα, με μια τεράστια τηλεδιοίκηση, είναι από το σταθμό της Ιταλίας. Κάνανε λοιπόν μια θυγατρική εδώ, όπου ήξεραν ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Υποσχεθήκαν μια επένδυση 800 εκατομμυρίων, την οποία δεν κάνανε, τους χαρίστηκε από τον κύριο Καραμαλή, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε στην Ελλάδα υποχρέωση να τους δίνει 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μπορείτε να καταλάβετε τον deal. Να συνεχίσω λιγάκι και να διαβάσω. Έκθεση σοκ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα. 10 παραλίγο τραγωδίες με διαχείριση ρίσκου μέσα σε έναν χρόνο. Τι αποκαλύπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Έκθετη η πολιτεία μετά τα συμβάντα με αμαξοστοιχίες σε Χαλκίδα και Κιάτο. 2 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν έχουν κάνει τίποτε για φωτοσήμανση, τηλεδιοίκηση και τα ρίχνουν στους σταθμάρχες. Γενικός εκτροχιασμός. Νομίζω πως αυτή ακριβώς, είναι η πραγματικότητα. Ακριβώς. Και αναφέρει ο συντάκτης 10 περιπτώσεις που υπήρχε πάλι πρόβλημα και παρολίγο να τύχει.
Όλες τις περιπτώσεις αναφέρονται εδώ πέρα. Και δεν έγινε τίποτε. Αυτά όλα διαβιβάζονται και στις Βρυξέλλες. Και υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Καταλάβαμε λοιπόν γιατί ο κυρία Μπόζεμπερ και ο κύριος Τζιτζικός σας είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί όλα αυτά πηγαίνουν εκεί. Άρα να μην υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, να μην μπαίνουμε πρόστιμα, να μην κόβεται από τα χρήματα η Ελλάδα γιατί δεν συμμορφώνεται. Όλα αυτά. Γι' αυτό μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις. Αλλά δεν μπορείς να τα κρύψεις. Είναι τόσο απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν που δεν κρύβονται πλέον. Ορίστε. Από αυτά που δεν μας άφησαν μάλλον να δούμε, αυτό ακριβώς που είπατε, σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς από την αντιμετώπιση που καταλάβαμε που είχατε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές, τουλάχιστον από εκείνα τα όργανα μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχει κάπου κάποια ελπίδα, κάτι που να μπορεί να σας δώσει εσάς όθηση για κάποια πράγματα που δυστυχώς στη χώρα μας δεν γίνονται ή και εκεί απεισιοποιητικά. Κοιτάξτε, το Ευρωκοινοβούλιο με τη μορφή που έχει τώρα μετά τις εκλογές είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν. Οι συνεργασίες είναι πολύ πιο έντονες, αλλά η διαφορά είναι ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τους νόμους, σε αντίθεση με εμάς. Είναι υποχρεωμένοι, που σημαίνει ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά και τους στέλνουμε τις παραβάσεις και όλα αυτά, είναι υποχρεωτικά θα το προχωρήσουν το θέμα. Αλλά θέλει πάλι τρέξιμο. Καταλάβατε. Ίσως και γι' αυτό δεν γίνονταν οι παθογένειες. Γιατί εμείς έχουμε κάνει τη νύχτα μέρα και ζούμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Να μην γελιόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Αποφασίσαμε ότι θα αφιερώσουμε τη ζωή μας αυτό. Και γι' αυτό θα αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί θα τους κυνηγήσουμε μέχρι τα πράγματα να αλλάξουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Μία είναι. Αυτή. Αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά πραγματικά θέλει πάρα πολύ πίεση και στο εξωτερικό. Ορίστε. Έχετε για να σας είναι λίγο πιο δυνατά, μια που δεν έχουμε μικρόφωνο να κυκλοφορήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γνωρίζετε για τις κλήσεις που δημοσιεύτηκαν στο 2012 και πώς αντέδρασε ο ανακριτής. Να σας πω εγώ. Ο ανακριτής γνώριζε για αυτές τις κλήσεις, ήταν στη δικογραφία, από τους πρώτους μήνες. Δεν τις θεώρησε σημαντικές. Όταν το ρωτήσαμε, που πήγαμε τώρα την περασμένη φορά. Εμείς με την ομάδα που έχουμε με τους συμπληρωματογνώμονες, στείλαμε τα ηχητικά μόλις τα βρήκαν οι νομικοί μας και τα δώσανε, πήγαν στο εξωτερικό, στον κύριο Παπαδάκη, τα ανέλησε, έβγαλε το, ξεχώρισε αυτόν που μιλούσε από το 112, γιατί ήταν η κλήση από iPhone τηλέφωνα που λειτουργούν σε περίπτωση κινδύνου. Γι' αυτό βγήκαν αυτές οι κλήσεις. Δηλαδή το τηλέφωνο ενεργοποιήθηκε από μόνο του, δύο τηλέφωνα. Από δύο παιδιά. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Εξηγώ πως έχει το τέτοιο. Δεν. Αν είναι δύσκολο για σένα, εμένα που ακούγεται το όνομα του γιού μου, τι είναι. Αλλά γιατί να το κρύψω. Εγώ για το γιο μου αγωνίζομαι και για όλα τα παιδιά που έκανε εκείνο το βράδυ. Εκείνο τα τηλέφωνα από δύο παιδιά που ήταν στο κηλικείο. Ήταν iPhone. Τα iPhone έχουν μια εφαρμογή που από μόνο τους ανοίγουν σε περίπτωση κινδύνου, όπως και κάποια αυτοκίνητα τώρα πλέον καινούργια. Ανοίξαν τα τηλέφωνα και ακουγόταν μέσα οι συνομιλίες από τα παιδιά. Ήταν ζωντανά, είχε γίνει σύγκρουση, ήταν ζωντανά και καήκαν από την έκρηξη. Το ένα το όνομα ήταν του γιού μου. Πού να τα ακούσετε, θα σας τα πούνε, σιγά με σας πούνε. Ναι, ορίστε. Ναι κύριε, ορίστε κύριε. Επειδή η αιτία είναι βαθιά, μήπως σκέπτεστε να δείτε και το θέμα θεσμικά, μήπως πρέπει να αλλάξουν πολλά στο Σύνταγμα, γιατί ήδη την ηγεσία της δικαιοσύνης την διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος ανάδειξης της ηγεσίας δικαιοσύνης ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από μια την πλευρά και αν έχετε κάποια ιδέα με τι είδους φορέα μπορεί να ξεκινήσει κάποια τέτοια προσπάθεια. Έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου να το κάνουμε αυτό.
Τώρα είναι η Συνταγματική Βουλή, το 24. Είδατε εσείς καμιά πρόταση, κανένα ενδιαφέρον από κανένα πολιτικό να αλλάξει? Φωνάζουμε για το 86, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά κανένας δεν κουνιέται. Εμείς είμαστε. Εμείς θα πρέπει να το οργανώσουμε, να το κάνουμε. Εγώ μόλις πρόσφατα, δηλαδή θα πάρει το λόγο. Πριν από λίγες μέρες, ήρθε στα χέρια μου το τελικό κείμενο που είχα αναθέσει σε κάποιους συνταγματολόγους με βάση το δημοψήφισμα που κάναμε, το 1,5 εκατομμύριο τις υπογραφές. Οπότε έχει ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για τις ευθύνες των υπουργών. Στο κείμενο όμως αυτό κάναμε και αναφορά στο 86. Άρα το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές αφορούν και την αλλαγή του 86. Αυτό λοιπόν θα το πάμε μέχρι τέλος του έτους να το καταθέσουμε στον πρόεδρο της Βουλής, το αίτημα. Τώρα, την τύχη του αιτήματος... Σε εμάς επαφή. Θα δούμε. Ορίστε. Ναι, πολύ καλά κάνετε. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Λαμβάνοντας από τον κύριο που είπε πριν ότι ποια είναι η διαφορά στο σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορά. Η διαφορά στο σήμερα είναι ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να λάβει χαρακτηριστικά κινήματος. Δηλαδή, ένας νομικός αγώνας τελεία μπορεί να μείνει εκεί, να μην μάθουμε τίποτα ποτέ. Η καμπάνια που γίνεται, αυτό το οποίο κάνετε, που ενημερώνετε όλο τον κόσμο σχετικά με το τι συνέβη και σε ποια φάση είναι ο αγώνας, νομίζω αυτό είναι η ειδοποιός διαφορά που θα συνεχίσει να στρατεύει όλους εμάς και περισσότερους στο πλάι σας. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να επαφείται στο αν ένα οποιοδήποτε κόμμα πάρει την επιλογή να το πάει μπροστά. Αυτό πρέπει να γίνει κτήμα του κόσμου. Πρέπει ο κόσμος να το διεκδικεί σε κάθε έκφανση. Οι υπογραφές είναι ένας τρόπος. Έχουμε δει κι άλλους αγώνες στο παρελθόν. Η Μάγδα Φίσα, η Κούνεβα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι το πήγανε μέχρι τέλους, λάβανε στήριξη και τελικά ο αγώνας τους κέρδισε. Κατά τη δική μου γνώμη, κέρδισε, και αυτός ο αγώνας, άμα συνεχίσει έτσι, θα κερδίσει. Ορίστε, κύριε Παδημητρίου. Κύριε Παδημητρίου, νομικός. Καταρχήν, να ευχαριστήσω με το Σύλλογο Πολυτέχνων που είχε αυτή την πρωτοβουλία. Τι να πω για το Σύλλογο των Γονέων, επί δύο χρόνια μας χαρίζει αξιοπρέπεια και ελπίδα. Νιώθουμε ότι είστε η φωνή μας όλα αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Δείξατε πάρα πολύ καλά το δρομολόγιο του κέρδους, έτσι, την οθεία των καυσίμων. Το ερώτημα είναι πόσο ψηλά είναι η υπεύθυνη, είναι πολιτική, είναι και οικονομική. Θεωρείτε ότι μπορεί να μας επιφυλάξετε, μάλλον έχετε κάποιες εκπλήξεις να μας επιφυλάξετε για το άμεσο μέλλον? Διότι προφανώς εκεί είναι ένας μηχανισμός συγκάλυψης. Εάν σπάσει αυτός, προφανώς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν ρωτάω προφανώς για τα στοιχεία τα οποία έχετε, λέω αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από αυτή την κατεύθυνση. Και να πω και μια σκέψη ακόμα. Να μην θεωρήσουμε ότι για όλα αυτά το τρένο. Το τρένο είναι μια χαρά. Έτσι, δεν φταίει το τρένο, φταίει αυτοί που κυβερνούν στην Ελλάδα. Να το ξέρουμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ στην Ήπειρο φωνάζουμε για τρένο και τρένο δεν έχουμε. Έτσι, το τρένο είναι ένα δημόσιο φιλικό μέσο. Και πέρυσι, να το μαθαίνετε γι' αυτό, είχε εγγραφεί η μελετητική ορίμανση της σύνδεσης της Ηπείρου μέσω Καλαμπάκας, είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό και μετά τα Τέμπη βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε «Είναι όνειρο θερινής νυχτός, ξεχάστε το». Υπάρχουν παντού οι ευθύνες, οι πολιτικές, και καλό είναι να τις αναλαμβάνουμε, να τις ξέρουμε και να τις αναδεικνύουμε και να τις παλεύουμε στο σύνολό τους. Και βγήκε και ο Περιφερειάρχης να πει ότι «Α, ο Πρωθυπουργός μίλησε με θάρρος». Εγγεγραμμένα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Εν μια νυχτή βγήκε ο Πρωθυπουργός να διαγράψει και ο Περιφερειάρχης
να τον σιγοντάρει. Ψηφίστε του. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Λέγε νεαρέ. Θεωρώ ότι όλοι μας εδώ μέσα έχουμε, πήγαμε να ψηφίσουμε και φέτος και πέρυσι. Και ένα από τα κριτήρια που πήγαμε να ψηφίσουμε ήταν το συγκεκριμένο έγκλημα. Παρ' όλα αυτά, άμεση πολιτική βοήθεια από μέσα, δεν χρειάζεται να πούμε σε ονόματα και τι τέτοια. Έχει υπάρξει από οποιοδήποτε κόμμα, οποιοδήποτε εκεί μέσα, έχει υπάρξει άμεση βοήθεια ώστε να διαλυκανθεί η υπόθεση ή απλά το εκμεταλλεύονται πολιτικά για δικούς τους λόγους, όσους περηφανεύονται ότι δεν κάνουν τη συγκεκριμένη έρευνα. Εγώ πιστεύω είναι το τελευταίο που είπες. Το εκμεταλλεύονται για πολιτικούς λόγους. Όλοι τους. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα είναι σύσσωμο στην προσπάθεια συγκάλυψης. Όταν εδώ και 20 μήνες δεν έχει μπει ένας μέσα φυλακή, τι είναι. Και οι 300 είναι. Άρα το πολιτικό σύστημα να πούμε είναι... Το αστικό σύστημα της Ελλάδας έχει διαλυθεί εδώ και... Ορίστε. Εκεί με το φυλάδιο, που σηκώνει το φυλάδιο. Με λένε Γιώργο Αναστασούλη. Είπατε πολλά. Να συγκεντρώσω τη σκέψη μου. Υπάρχει το, από την αρχαιότητα το φιλοσοφικό ερώτημα, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Όλοι εμείς εδώ ψηφίζουμε κυβερνήσεις. Αυτές οι κυβερνήσεις έχουν ψηφιστεί από εμάς. Σαν σύνολο μιλάω. Ο κύριος Ασλανίδης είπε κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορούμε να λέμε όλοι είναι έτσι. Είναι μηδενισμός. Σας πληροφορώ ότι η Νίκη, με υποστήριξη από το ΚΚΕ και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, έφερε το θέμα για προανακριτική επιτροπή, το οποίο το... Το ξέρω ότι το έφερε. Εμείς έχουμε επισκεφτεί όλα τα κόμματα, σαν σύλλογος. Συγγνώμη κύριε, θα σας συνεχίσω ο κύριος. Έχουμε επισκεφτεί όχι να... Εμείς δεν έχουμε από ούτε ένα κόμμα, μια βοήθεια, μια νομική υποστήριξη, κάποιον άνθρωπο να έρθει να πει, ρε παιδιά, θέλετε κάτι, να σας βοηθήσουμε. Από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Το μόνο που ήταν σύσσωμη η αντιπολίτευση ήταν στο εξωτερικό, στην ψηφοφορία που πήραμε για τα Τέμπη, μόνο τότε μόνο η αντιπολίτευση ήταν σύσσωμη. Εκεί, στις Βρυξέλλες. Εδώ πουθενά, σε τίποτα. Μόνο λόγια στη Βουλή και τίποτα παραπάνω. Συνεχίστε κύριε Ρεσουλή. Η πρόταση που έγινε τη στήριξε όλη η αντιπολίτευση. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν πλειοψηφία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουν πλειοψηφία. Γιατί τους έχει δώσει ο κόσμος πλειοψηφία. Οτιδήποτε πει, οποιοδήποτε μικρό ή μεγαλύτερο κόμμα, δεν περνάει. Λοιπόν. Τελειώσατε. Με το πρόβλημα του προλαβήσατε. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Πρώτον, δεν ενημερωνόμαστε για αυτά που κάνετε. Θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα, δεν ξέρω τι, στο διαδίκτυο, εφημερίδα, κάτι, ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν γίνεται μόνο με λόγια. Χρειάζονται διαδηλώσεις. Θα την είμαι άποψη. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω. Συγγνώμη. Ναι, να απαντήσει, κυρία. Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος των πράξεων και όχι των λόγων. Εγώ να πω ότι έχω έρθει σε επαφή από τα κόμματα με ανθρώπους που ανήκαν σε κάποιο κόμμα. Αλλά ήρθαν δίπλα μου ανθρώπινα και με βοήθησαν όσο μπορούσαν. Από την άλλη, σαν πολίτης, βλέπω ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από 300 ανθρώπους, που μπορεί κάποιοι να βγαίνουν, να κάνουν ερωτήσεις, να φωνάζουν και μετά σταματά εκεί. Δεν εξελίσσεται. Εμένα αυτό με ενοχλεί, γιατί μου δείχνει την εικόνα ότι και οι 300 κάνουν το ίδιο. Και αν στην τελική έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε πραγματικά η πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει, δεν καταλαβαίνω τότε γιατί υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος που μας τον πληρώνουμε και πανάκριβα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι γιατί κάτι δεν πάει καλά.
Είναι και αρχή τη δημοκρατία η μειοψηφία. Τι να κάνω τώρα. Ναι, σωστά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο που να ελέγχει τελικά αν η δημοκρατία υπάρχει ή όχι. Γιατί αν η δημοκρατία είναι τύπη και στα λόγια και επί τη ουσία δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά έχουμε το ακριβώ αντίθετο, και του υπόλοιπου που δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έχουμε πρόβλημα. Ο λαό είναι ο ελεκτή. Εμεί θα του αποφασίσουμε την επόμενη εκλογή να μην ξαναβγούν. Να ξέρετε πάντω ότι στο, η πλειοψηφία, για να μην αδικούμε του Έλληνε, γιατί λέμε πολλά, εγώ. Του αγαπώ πάρα πολύ το, και με τα στραβά μας και πιστεύω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να διορθωθούμε. Η πλειοψηφία σε εκλογές είναι η αποχή. Και η αποχή είναι άποψη. Είναι ότι δεν μ' αρέσει τίποτα. Δεν με εκφράζει τίποτα. Δεν πιστεύω σε κανένα σας ότι θα μου φέρει την αλλαγή. Γιατί όποιος και ανέβαινε πάνω είναι περίπου μια από τα ίδια. Αυτό που ίσως αλλάζει είναι ότι κάθε φορά κάποιοι τρώνε περισσότερο από την πίτα. Και οι άλλοι περιμένουν πότε θα έρθουν εκείνοι στην εξουσία να φάνε εκείνοι περισσότερο. Και γίνεται αυτό το όλης βερίσι. Μάλιστα. Ορίστε. Ανδρόπουλος Ανδρέας λέγουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καριστιανού, όχι μόνο γιατί μας τίμησε να έρθει εδώ, αλλά γιατί έκανε μια ομιλία που έφυγε από το αστυνομικό μέρος του εγκλήματος. Δεν ψάχνουμε για το δολοφόνο. Ψάχνουμε για τις αιτίες που καλύπτουν τη δολοφονία. Έκανε, μπορεί να την προσβάλλω, μία ολοκληρωμένη πολιτική ανάλυση. Έκανε μέσα από το προσωπικό της πρόβλημα μία τομή στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Εμείς είμαστε εδώ θυμωμένοι. Αυτός ο θυμός δεν πρέπει να φύγει. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις παλιότερα, τους αγανακτισμένους του Συντάγματος, τους έτσι, τους αλλιώς, που έφυγε στους υπονόμους της ανυπομονησίας όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς περιμένουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτή την κατάσταση να φτάσει μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ μέσα 200 άνθρωποι. Το τέλος ο καθένας μπορεί να το σκέφτεται αλλιώς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να γίνει μοχλός για να αλλάξει η κοινωνία. Το πώς θα το δούμε ο καθένας μόνος του και συλλογικά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει μοχλός αυτό το έγκλημα, να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Κάνουμε τοποθετήσεις. Καλές είναι και αυτές. Καλές είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Ορίστε. Ξέρουμε τελικά μετά από 2 χρόνια πόσοι είναι πραγματικά οι νεκροί. Γιατί ακόμα ακούμε 56, 53 και 57 αγνοούμενοι. Υπάρχουν αγνοούμενοι σε τρένο. Ή 58 ή 100 ή δεν ξέρω πώς. Πιθανότατα ναι. Υπάρχουν πολλά ταυτοποίητα οστάρια που βρέθηκαν στο κουλούρι. Τα οποία είναι, είναι σε ένα κουτί και περιμένουν. Ο ανακριτής θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο να μπει στη διαδικασία να τα ταυτοποιήσει. Μιλάμε για ανθρώπινα οστάρια. Γιατί όταν το ρώτησα, γύρισε και μου είπε, καλά λέει, πώς κάνετε έτσι, είναι πάρα πολύ μικρά. Τα οστάρια. Του λέω, σας πειράζει που εμείς θέλαμε και το νύχι του παιδιού μας να έχουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ μικρά τα οστάρια. Ορίστε. Όλη αυτή η προβληματικότητα της αναλυσίας της δικαιοσύνης. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην λέμε, ξέρω εγώ, βαρκές κουβέντες για την δικαιοσύνη, γιατί... Ίσα-ίσα, που είμαστε πολύ ευγενικοί. Είμαστε αγαπησμένοι. Ίσα-ίσα είναι για την δικαιοσύνη. Και λίγα είναι για την δικαιοσύνη. Υπάρχουν και δικαστές. Συγγνώμη, που λέτε για τη δικαιοσύνη. Εγώ θέλω να πω για τη δικαιοσύνη. Όταν ο υπουργός, όταν διορίζει τους αρχηγούς από τους δικαστές, τι είναι δηλαδή. Τι είναι δηλαδή. Λοιπόν, με συγχωρείτε για το χαρακτηρισμό, ίσως ήταν αδικής. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, υπάρχει κάποια αρχή, ενδεχομένως όχι στη χώρα, γιατί αυτό θα
θα έπρεπε να έχει δράσει. Κάποια αρχή στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, όπου θα μπορούσε να το ελέγξει αυτό, έτσι ώστε αυτή η καθυστέρηση ή αυτή η άρνηση της επιβολής του δικαίου, τέλος πάντων, να προχωρήσει. Ναι, υπάρχει στις Βρυξέλλες και είναι από τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουμε. Αλλά για να σας πω και το άλλο, υπάρχει αρχή εδώ στην Ελλάδα που ελέγχει τους δικαστές. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, όταν διαπιστωθούν τέτοιου είδους αταστελείς, ακόμα και από χρώσες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά στο δικαστικό περιβάλλον, υποχρεούται, προσέξτε τι λέει το Σύνταγμα, όχι αν θέλει, υποχρεούται να πάρει θέση. Για να μαθαίνουμε σιγά σιγά για το Σύνταγμα, να ξέρουμε λιγάκι και τι έχει γίνει σχετική ερώτηση. Έχει γίνει σχετική ερώτηση για αυτό που βρήκαμε και έγινε από την Νίκη. Και περιμένουμε ακόμα απάντηση, γιατί ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης που βγήκε είπε ότι αυτό δεν ισχύει, ότι έχουν αλλάξει διατάξεις και θα τις κατέβεται στη Βουλή την επόμενη μέρα για να μας αποδείξει ότι κάναμε λάθος στο ερώτημά μας. Φυσικά δεν έχει πάει τίποτα ακόμα, γιατί ο νόμος είναι, το Σύνταγμα είναι ένα. Έχουμε χορτάσει ψέμας. Ορίστε. Να πω και εγώ ότι συμφωνώ ότι η δικαστική οδός είναι απαραίτητη, αλλά όταν μπαίνει τελεία εκεί δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Δηλαδή χωρίς την κινητοποίηση του κόσμου στο δρόμο δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάτι να πάει καλά και να νικήσει το δίκαιο. Θέλω να πω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι αν είναι και οι 300 κακοί άνθρωποι και οι δικαστές είναι πουλημένοι και τα λοιπά, μέχρι και τον τελευταίο και τα λοιπά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι όλοι τους είναι μαφιόζοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι να πούμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που γεννάει μαφιόζους. Δεν είναι μία εξουσία που καταλήφθηκε από κάποια μαφιόζικη συμμορία. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο γεννάει αυτή τη μαφία και κυβερνιέται από αυτή τη μαφία. Οπότε απέναντί μας δεν έχουμε κάποιους ανθρώπους που πρέπει να τους αλλάξουμε με κάποιους άλλους ηθικούς κτλ. Το θέμα είναι ότι απέναντί μας έχουμε το πολιτικό σύστημα. Άρα όσο πιο πολλές θεσμικές κινήσεις κάνουμε στην κατεύθυνση του να μην διορίζονται, να μην διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, στην κατεύθυνση του να πάψει να υπάρχει αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά και πολλά άλλα παραπέρα που όλοι τα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αλλάξουν, να αλλάξει ριζικά δηλαδή το πολιτικό σύστημα, αυτές οι κινήσεις νομίζω είναι που θα φέρουν, που θα μας οδηγήσουν στο... Μεταφέρονται στο λαό, ρε. Σε εμάς δεν μεταφέρονται. Έτσι κι αλλιώς η ευθύνη είναι του λαού. Ο λαός αποφασίζει και η δικαιοσύνη, όσο καλή και να είναι ή να ήταν, εάν ο λαός δεν πιέζει τη δικαιοσύνη... Σε εμάς μεταφέρονται όλα. Και να μην περιμένουμε και να πάψουμε να λέμε για την ψήφο, ότι όταν θα έρθει η ώρα της ψήφου, όχι, ο πολίτης είναι κάθε στιγμή πολίτης. Αν περιμένει τη στιγμή της ψήφου, τότε δεν είναι πολίτης, είναι κάτι άλλο. Σωστό είναι αυτό. Και η αποχή που λέγαμε προηγουμένως, και αυτό είναι πρόβλημα. Ακόμα χειρότερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Επειδή είπατε κάτι για μαφία, η μαφία στην Ιταλία... Να είναι πιο χαρακτηριστική. Όχι, όχι. Εδώ λέγεται κυβέρνηση. Η μαφία στην Ιταλία ούτε δολοφονεί παιδιά, ούτε τα πετάει στα σκουπίδια. Ναι. Εδώ η κυβέρνηση δολοφόνησε παιδιά και τα πετάει στα σκουπίδια. Σωστό. Λοιπόν. Είναι όμως μια μαφία με τη γενικότερη. Όχι, όχι, εδώ λέγεται κυβέρνηση. Η μαφία έχει άλλα, έχει άλλες. Άλλους νόμους. Είναι ακόμα χειρότερα δηλαδή. Να μην πούμε στην διαδικασία. Εννοείται είναι χειρότερα. Λοιπόν, εσείς μιλήσατε, κάποιος εκεί πέρα. Ναι, ορίστε. Εσείς. Όλοι ξέρουμε ότι, και πιστεύω και εγώ, ότι έφτασε ως εδώ και η δική σας προσπάθεια, γιατί χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο, μαθητές, γονείς, σωματεία, εργάτες, απήργησαν, άρα με την κινητοποίηση του λαού σίγουρα βοήθησε αυτή η κατάσταση και άρα αυτός είναι πράγματι ο δρόμος, γιατί έχουμε δει και άλλα εγκλήματα στη χώρα μας και δολοφονίες και το ΜΑΤΙ είπαν και άλλοι πριν, που δεν είχαν την ίδια πορεία. Και αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόδοση τιμής στα παιδιά σας και η δικαίωσή τους, που είναι το νομικό κομμάτι, και αυτό το νομικό κομμάτι δείχνει
ότι δεν πρόκειται για ένα ανίκανο κράτος, αλλά είναι επιλεκτικά ανίκανο κράτος. Γιατί για άλλα πράγματα η δικαιοσύνη τρέχει σε τετέ. Δηλαδή, άμα είναι καμιά απεργία να βγει παράνομη, άμα είναι κανένας πληστηριασμός να γίνει, το κράτος τρέχει. Και όταν λέω κράτος, δεν εννοώ την κυβέρνηση μόνο. Και ποια ήταν τα συνθήματα εκείνη την περίοδο, ήταν τέλος με το πάμε και όπου βγει, δηλαδή ότι οι ζεώδες μας θα πηγαίνουν όπου να είναι, και ήταν οι ζωές μας ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αν λοιπόν δεν βάλουμε στη σέντρα την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα κέρδη τους που καίγονται για όλοι μας καιγόμαστε από αυτό, τότε θα έχουμε πει πολλά για τους 300 της Βουλής, που δεν είναι πράγματι όλοι από την ίδια πάντα, γιατί κάποιοι κίνησαν την Εξεταστική Επιτροπή, κάποιο κόμμα κτλ. Αλλά αφήστε το αυτό. Όταν λοιπόν δεν θα έχουμε συγκρουστεί ως λαός, αλλά και εσείς με τη δική σας βοήθεια, με την κύρια αιτία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκατοντάδες θανατηφόρα ατυχήματα με τρένα. Δεν αναφερθήκαμε. Έχει ψηφίσει την απελευθέρωση και όλα τα κόμματα της Ελλάδας την απελευθέρωση των συντηρητών μεταφορών. Και αυτό σημαίνει από εδώ οι ράγες, από εκεί το τρένο και επιχειρηματική δραστηριότητα. Να τα πούμε όλα αυτά, αφού κάνουμε πολιτική συζήτηση. Και εγώ νομίζω ότι η καλύτερη τιμή είναι η εξής. Βγαίνοντας από εδώ, με την ίδια αποφασιστικότητα που λέτε, όλοι εμείς που είμαστε γονείς, που είμαστε εργαζόμενοι, εάν στους χώρους μας βγαίνουμε αποφασιστικά μπροστά και δεν καταλαβαίνουμε κανένα εμπόδιο όταν η ζωή μας κινδυνεύει από τα κέρδη τους. Και το λέω αυτό γιατί είμαι και από την Ένωση Γονέων και ένα σχολείο εδώ και στην περιοχή μας που έχουν βγει οι γονείς μπροστά και φωνάζουν ότι κοντεύει να πέσει, ας πούμε, με τη δική τους αποφασιστικότητα μπήκε μπροστά και την κινητοποίησή τους. Λένε ότι τα. Και ξέρετε τι λένε, δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν σαν τα Τέμπη μέσα στο σχολείο. Και οι εργάτες που έχουν πεθάνει, 100 εργάτες στο πρώτο εξάμηνο, πρέπει να πούνε και να αγωνιστούν, και αυτός είναι ο δρόμος πράγματι. Δηλαδή, η καλύτερη τιμή στα παιδιά αυτά είναι να μην ξανασυμβεί κανένα τέτοιο δολοφονικό ατύχημα. Και ο αγώνας σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συγκρουστεί με την κύρια αιτία, που είναι τα κέρδη τους, και τα κέρδη τους τα στηρίζει πράγματι αυτή η κυβέρνηση, αλλά και πολλά άλλα κόμματα της κυβέρνησης στηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, που είναι το άγιο δισκοπότηρο, αλλά τις ζωές μας τις βάζει σε πολλές πάντες από την άλλη μεριά, και έχουμε πληρώσει πάρα πολλές αυτά στα κέρδη. Μην θυμίσω κι εγώ τη Θεσσαλία, μην θυμίσω το Μάτι. Και τώρα πρόσφατα διάβασα στις εφημερίδες ότι παραλίγο πάλι να γίνει ατύχημα αυτό που είπαμε. Ψηφιερία, δεν ξέρω, εχθές ήταν, πού ήταν. Ναι. Οπότε, πραγματικά, η δικαίωση των παιδιών είναι το νομικό κομμάτι, αλλά η πραγματική δικαίωση είναι κατά πόσον και ο καθένας από εμάς και εσείς, μέσα στους χώρους μας, ο καθένας από την ευθύνη του, σαν γονιός, μέσα στους συλλόγους των γονέων στα σχολεία μας, που είναι του 1800 τα σχολεία μας στην περιοχή εδώ, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Από τους χώρους δουλειάς, μια γροθιά. Για μια κοινωνία που νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό της και το βασικό της, γιατί εκείνη η αιτία, είναι ότι δεν θα μετριόμαστε με τα κέρδη των επιχειρηματιών, αλλά με τις ανάγκες. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Σίγουρα το νούμερο ένα για τους πολιτικούς φαίνεται ότι είναι αυτό, το κέρδος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και η ατιμωρησία και ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Γι' αυτό που μου λέτε για το σχολείο, αν υπήρχαν ευθύνες και ο άλλος ήξερε ότι αν συμβεί κάτι, στη συνέχεια θα βρεθεί στη φυλακή, δεν θα το άφηνε, θα αναγκαζόταν να πράξει. Άρα το μεγάλο πρόβλημα και αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε είναι ότι οι άνθρωποι που είναι σε θέση ευθύνης, επιτέλους, να έχουν την ευθύνη. Αυτή η ατιμωρησία πρέπει να σταματήσει. Ούτε και το κέρδος θα μπορούσε να μπει μπροστά. Αν ο άλλος δεν ήταν σίγουρος ότι θα μείνει ατιμόρυτος όταν το σκάνδαλο βγει στο φως. Μισό λεπτό. Πολύ σωστά, πολύ καλά είπε η συμπατριώτησα εκεί πέρα αυτά τα πράγματα. Αλλά βλέπετε καταφέρανε και υπάρχει ένας κατακερματισμός της κοινωνίας που αυτή η συλλογικότητα δεν επιτυχάνεται και εύκολα. 10 κόμματα είναι. 10 δεν είναι. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτός ο κατακαιρματισμός δεν μπορεί να ενώσει στο σύνολο την κοινωνία να αντιδράσει σε αυτά τα φαινόμενα και να μην έχουμε στο μέλλον άλλες τέτοιες τραγωδίες. Πολύ σωστά είναι αυτά τα λέμε. Θεωρητικά τα λέμε. Εντάξει. Αλλά στην πράξη τι γίνεται. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός άνευ προηγουμένου των δυνάμεων της κοινωνίας. Και αυτός ο κατακαιρματισμός που υπάρχει δεν βοηθάει στο έργο αυτό.
Εγώ είμαι στο Α κόμμα, ο άλλος είναι στο Β κόμμα, υπάρχει διαφοροποίηση της ιδεολογίας και υπάρχει αυτή ας πούμε η διάσπαση των δυνάμεων. Ωραία τα λέμε. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Εδώ έχουμε μια τραγωδία άνευ προηγουμένου. Συμπορευόμαστε όλοι. Ναι. Αυτό είναι το ρόλο. Ναι. Μακάρι. Ναι. Λοιπόν, άλλο. Κάποιος είδε κάποιο χέρι. Θέλω να είμαι πιο αισιόδοξη καταρχήν από τους υπόλοιπους ομιλητές. Θεωρώ ότι ο αγώνας ο συγκεκριμένος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που και για μένα επίσης συμφωνώ με την κυρία Καριστιανού ότι θα έχει αποτέλεσμα, θα προωθεί δικαιοσύνη. Και γιατί πιστεύω αυτό? Γιατί ότι έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι αγγίζει όλους και μάλιστα στο πιο ευαίσθητο σημείο τους, που είναι τα παιδιά τους. Αγγίζει όλη την κοινωνία. Ξέρουμε όλοι ότι μπορούμε να βρεθούμε τα δικά μας παιδιά, τα οποία μπορεί να πάνε είτε σε εκδρομή, είτε διακοπές, είτε για να σπουδάσουν. Ξέρουμε ότι μπορούν να βρεθούν σε ένα τρένο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μας αφορά όλους και καταλαβαίνουμε όλοι γι' αυτό. Εγώ βλέπω, ας πούμε, εδώ μέσα, έχω υπάρξει σε πολλές συλλογικές διαδικασίες. Έτσι βλέπω ότι υπάρχει κόσμο με πολύ διαφορετικά ποιοτικά και κομματικά χαρακτηριστικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σοβαρό, που είναι αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά μας, με ό,τι μας αγγίζει περισσότερο, έτσι. Και πιστεύω ότι θαυμάζω πραγματικά αυτούς τους γονείς που έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, σκοπό της ζωής τους να βρουν δικαίωση για τα παιδιά τους, έτσι. Μην ξεχνάμε, το σύστημα δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να λειτουργεί εύρυθμα όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Έτσι, είναι βασικό, είναι κεφαλαιόδες. Σας θαυμάζω πραγματικά και είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πάντα κόσμο δίπλα σας να σας στηρίζουν. Γιατί τους αγγίζει όλους. Αυτή είναι η άποψή μου και καλό κουράγιο και ζητήστε από τον κόσμο ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι αυτό που είπε η κυρία εκεί πέρα, ότι η απόδοση της δικαιοσύνης είναι η καλύτερη λειτουργία μιας κοινωνίας. Και αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε. Διότι έχουμε μπροστά μας μια τραγωδία άνευ προηγουμένου, η οποία είπα και προηγουμένως και το επαναλαμβάνω, μακάρι να σηματοδοτήσει μια καινούρια μέρα για την κοινωνία μας. Μακάρι. Μακάρι. Και θα ήθελα αυτή η συγκέντρωση που κάνουμε σήμερα εδώ να είναι και αυτή, να έχει βάλει ένα πετραδάκι σε αυτή την αλλαγή που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ορίστε. Εγώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι ο Σπύρος ο Γκουρούμαλης. Ερχόμαστε με άλλους 2-3 φίλους από το Κιάτο. Είμαστε από την ομάδα ενεργών πολιτών του Κιάτου. Τι είσαστε? Από την ομάδα ενεργών πολιτών του Κιάτου, Κορινθίας. Θέλω να σας πω ότι το Ξυλόκαστρο, ο προαστιακός σταθμός, δεν έχει σταθμάρχη. Υπάρχει κάποιος από το Securitas, ο οποίος εκτελεί χρέη σταθμάρχη αυτή τη στιγμή με χιλιάδες προβλήματα που έχουν προκύψει σήμερα. Στο Ξυλόκαστρο, ο σταθμός του προαστιακού. Πρόεδρε, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που είπες προηγουμένως. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους που κάνετε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Το έχουμε ανάγκη. Όλοι που ήρθαμε εδώ πέρα απόψε, το έχουμε ανάγκη και εμείς που ήρθαμε τόσα χιλιόμετρα μακριά, ήρθαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα φύγουμε σε πότε. Να κάνουμε να κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Το θέμα των τεμπών και με τις προσπάθειες του Συλλόγου έχει ξεπεράσει τα κόμματα. Δεν υπάρχουν διαφορές αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει από τα κόμματα, είναι πάνω από τα κόμματα. Και γι' αυτό και αυτοί είναι πίσω από τον κύριο Σασβανιέρης. Και τρέχουν. Δεν μπορούν να κάνουν. Έχουν τα μοντέλα τους και τα έχουν. Και ο κόσμος τους έχει καταλάβει. Και πλέον δεν μπορούν να περάσουν. Ο Ανδρέας προηγουμένως είπε κάτι εδώ πέρα. Ότι όλοι λέμε κάποιες σκέψεις και οπωσδήποτε γίνεται μια πολύ ωραία κουβέντα. Το ζητούμενο θα ήταν, φεύγοντας από εδώ απόψε, να μείνει κάτι. Να μείνει. Τι θα μπορούσε να μείνει? Και το ζήτημα είναι, όλοι κάνουμε τις διαπιστώσεις, όλοι λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Εσύ πολλές φορές επανέλαβες αυτό απόψε που γίνεται να είναι μια απαρχή να αλλάξει κάτι. Και πολύ, το νιώθεις από μέσα σου. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Τι θα ήταν αυτό που θα έκανε να λέμε απόψε, α, κάτι μπορεί να γίνει. Πέρα από την προσπάθεια του Συλλόγου. Εγώ νομίζω ότι ο Σύλλογος έχει αρρωγά μέλη. Έτσι δεν είναι, κυρία Καριστιανού?
Τα λογά μέλη είναι αυτά τα οποία δεν έχουν δικαίωμα, εκλέγει και εκλέγεστε. Σαφώς αυτό είναι δικαίωμα των συγγενών θυμάτων και αυτοί ελέγχουν, κουμαντάρουν το ζήτημα. Αλλά όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα μπορούσαμε να γίνουμε αλογά μέλη και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που έχει καταφέρει, που έχει κάνει ο Σύλλογος και η Πρόεδρος, η οποία, να το πούμε ξεκάθαρα, έχει και κάποια στοιχεία που της δίνουν δυνατότητα να χειριστεί κάποια πράγματα σε ένα επίπεδο που θα πρέπει να έχουν αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό τώρα δεν χρειάζεται να το όλοι το διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό μας έχει δημιουργήσει την ελπίδα μέσα μας όλων αυτών των χρόνων που έχουμε απογοητευτεί, γιατί έχει απογοητευτεί ο λαός μας πολλά χρόνια τώρα. Κατά επανάληψη. Και έχει πέσει καμπύλη. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η πρότασή μου είναι, γι' αυτό και εμείς ήδη από την Κορινθία έχουμε και έχουμε κάποιες επαφές και με άλλες περιοχές, να μπορέσουμε να πούμε να γίνουμε αργά μέλη του Συλλόγου και μέσα από αυτή την προσπάθεια να στηρίξουμε την προσπάθεια του Συλλόγου. Αυτό ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, πώς. Η κυρία Καριστιανού. Πρέπει να είναι ευθύνη, νομίζω, του συλλόγου σας. Ναι, αν δηλαδή, με ποιον ερχόμαστε σε επαφή, δηλαδή, για να γίνουμε αργά μέλη, πού απευθυνόμαστε. Μπαίνετε απλά στο site του συλλόγου και έχει οδηγίες πώς μπορεί να κάνετε, να κάνετε εγγραφή και να γίνετε αργά μέλη. Οπότε, πρώτη μας δουλειά είναι να κάνουμε αυτό μόλις πάμε σπίτι. Να μπούμε στο site του συλλόγου. Υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο αυτή τη στιγμή, δεν έχει. Δεν ξέρω. Το θέμα του γραμματέα σε ρωτήσαμε. Όχι, όχι, για να γίνει. Το γίνει online. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Και στη συνέχεια όλε οι δράσει και οτιδήποτε άλλο βγαίνουν στο site του Συλλόγου. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιο να ενημερώνεται γι' αυτό. Μέχρι τώρα με την επικοινωνία σας, με την επικοινωνία σας με άλλε πόλει και τα λοιπά, είχατε ας πούμε εγγραφές αργών μελών. Ναι, βέβαια έχουμε εγγραφές. Από ό,τι ακούσατε, ηλεκτρονικά μπορείτε ας πούμε, να γίνουμε αργά μέλη ας πούμε, της προσπάθειας του Συλλόγου. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Ορίστε, κύριε Αποστόλου. Ήθελα να πω το εξής, σαν επιστέγασμα για την όλη κουβέντα που κάναμε. Να ψαχτούμε μέσα μας, να δούμε είμαστε ιδιώτες ή πολίτες. Και πολίτησες. Αντισδίκως. Λοιπόν, διότι εκεί είναι το κρίσιμο θέμα. Πώς λειτουργούμε στην κοινωνία? Λειτουργούμε ως πολίτες? Αν λειτουργούμε ως πολίτες, πρέπει να λειτουργούμε κάθε μέρα ως πολίτες. Και για πολλά θέματα. Και αν λειτουργήσουμε ως πολίτες, θα αποκτήσουμε τη δύναμη εκείνη που χρειάζεται, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε εκείνες τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να πάει η κοινωνία μπροστά. Αυτό ήθελα να πω. Ορίστε. Θέλετε να δείτε το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και σε όλους τους γονείς που παλεύουν για αυτό το θέμα. Γιατί θέλουν πολύ μεγάλη δύναμη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση ούτε η δικαιοσύνη. Φταίμε εμείς οι πολίτες, γιατί δεν έχουμε παιδεία. Έχουν γίνει τόσα εγκλήματα στην Ελλάδα και λέμε ποιος έχει περισσότερους νεκρούς. Ήταν οι φωτιές το 2004. Ήταν οι φωτιές στο Μάτι. Ναι, αλλά τώρα όμως τα τέπια έχουν 57 νεκρούς, ενώ είχαν 100. Ενώ θα έπρεπε να τους στήσουμε όλους, να απαιτήσουμε εμείς τη δικαιοσύνη, να απαιτήσουμε και να μην ψηφίζουμε. Το επιστέγμα όλων είναι ότι ο Καραμαλής ψηφίστηκε στις ΣΕΡΕΣ πάλι. Δηλαδή τον παραιτήθηκε και καλά και μέσα σε ένα μήνα ξαναβγήκε πάλι. Δεν φταίνει οι πολίτες γι' αυτό, δεν φταίνουμε εμείς. Δηλαδή κατηγορούμε τον, ναι, αυτοί φταίνουν, αλλά εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα να το κάνουν. Να μην τους το δίνουμε. Ναι, αυτό το είπαμε προηγούμενα. Όλα περνάνε στο λαό. Δεν έχουμε παιδεία να διεκδικήσουμε. Εδώ και τσακωνόμαστε για το ποιος είναι λιγότερο κλέφτης. Αυτός είναι και αυτός έβριξε. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο να μην μπορούμε εμείς να διεκδικήσουμε και μας έχουν σαν άβουλα όταν ψηφίζουμε ότι κάνουμε 5% σήμερα, αύριο θα πάρει κάποιο άλλο χρώμα και δεν υπάρχει, δεν πρέπει κανένα συνεχή και εμείς από κάτω είμαστε τα άβουλα όταν δεν έχουμε να φάμε, μας σκοτώνουν, δεν έχουμε δρόμους γιατί τα χρήματα τα παίρνουν και τα τρώνε, δεν έχουν υποδομές και μετά λέμε κάθε εκλογές, ένα αυτό κέρδισε, εμείς κερδίσαμε, εμείς χάσαμε. Άρα είναι όλα θέμα παιδιά. Άρα αυτή είναι η συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Κυρία Καστέλο, άκουσα την κυρία Μάντρου στο ραδιόφωνο τυχαίως και μιλούσε για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
για το είδος του φορτίου έχουν οριστεί διάφοροι πραγματογνώμονες. Από εσάς, από τον ανακριτή, από το Πολυτεχνείο. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι σπούδασαν το ίδιο αντικείμενο, φαντάζομαι. Επιτρέπεται αυτοί να έχουν διαφορετικές απόψεις? Δηλαδή να λέει άλλα η Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων που βάλατε εσείς, οι συγκινήσεις των θυμάτων, λένε άλλα, ας πούμε, που έβαλε ο ΣΕ πιθανόν, να λέει άλλα δεν ξέρω τι. Εμένα δηλαδή αυτή η ιστορία με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας με έχει, ας πούμε, προβληματίσει αφάνταστα. Πραγματογνώμονες, επιστήμονες, διαφορετικές απόψεις. Τι λέτε? Έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο. Γιατί αυτό άκουσα. Αλλά σκεφτείτε. Και άκουσα μάλιστα και το εξής, ότι η ανάφλεξη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των νεκρών. Γιατί μερικοί καήκανε. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ανάφλεξη μπορεί, ο τρόπος που έγινε η ανάφλεξη. Γι' αυτό σας είπα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Έχουμε αποδείξεις. Ο τρόπος που έγινε η ανάφλεξη και αναζωπηρώσεις δείχνουν αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Μόνο καύσιμο. Βενζίνη, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βεζόλετο, λουλόλιο, προπάνω κτλ. Μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει αυτή την αναζωπήρωση και τον τρόπο με τον οποίο είδαμε αυτή την πυρόσφαιρα. Θα σας απαντήσω λίγο εγώ και θα μιλήσει και μετά ο κύριος Σασλανίδης. Σκεφτείτε λιγάκι ότι μιλάμε για τα έλαια σιλικόνης και ότι έκαναν αυτή την έκρηξη και υποστηρίζουμε κάτι το οποίο επιστημονικά παγκοσμίως δεν στέκει. Δεν στέκει. Τα έλαια σιλικόνης, και αυτό χρησιμοποιούνται και σαν ψυκτικά μέσα, σε όλα τα τρένα παγκοσμίως, θεωρούνται ότι δεν είναι έφλεκτο υλικό. Και ακόμα να το ζωρίσεις και να το έχεις μισή ώρα να πιάσει κάποια θερμοκρασία, μπορεί να πάρει μία φωτιά, αλλά δεν μπορεί να κάνει ανάφλεξη και όλο αυτό που έχουμε δει. Εμείς λοιπόν έχουμε τώρα τι σαν γεγονός. Έχουμε την πυρόσφαιρα που την είδαμε. Αυτή λοιπόν η πυρόσφαιρα πήγε σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού και μελετήθηκε. Και ως προς το σχήμα της και ως προς τη φορά της, και η φορά της δείχνει ότι ήταν από το επιβατικό, η φορά της πυρόσφαιρας, μελετήθηκε ως προς τον όγκο του αέρα, στο εμπορικό, συγγνώμη, μελετήθηκε ως προς την κατανάλωση του οξυγόνου που έκανε και ως προς χρωματισμούς που δείχνουν και την θερμοκρασία η οποία αναπτύχθηκε και όλα αυτά συνάδουν, τα έχουν βγάλει ειδικοί χημικοί, καθηγητές του εξωτερικού, ότι οφείλεται σε καύση υδρογονανθράκων και μάλιστα με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα έχουν υπολογίσει ότι η ποσότητα είναι γύρω στους 15 τόνους. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Τα υπόλοιπα, το τα έλαια σιλικόνης μπορεί να κάνουν αυτό, είναι ένα ελληνικό. Μια ελληνική πατέντα. Δηλαδή, συγκάλυψε. Δεν φτάσουμε σε σημείο για να μην καθίσουμε να ελέγξουμε για την οθεία καυσίμων, θα πάρουμε και Νόμπελ χημίας. Έχουμε πάρει από πέρυσι χαρτί από τις Ζήμες, επίσημα το ζητήσαμε για τις μηχανές της. Οι Ζήμες δίνουν μηχανές για τρένα σε όλο τον κόσμο. Και μας επιβεβαιώνουν ότι τα αέλα σιλικόνης που χρησιμοποιεί δεν εκρίνονται. Ίσα-ίσα απορροφούν τη φλόγα. Να φανταστείτε ότι στο Ρεόκαστρο τη Θεσσαλονίκη έγινε, που είναι ο υποσταθμός ο μεγάλος, τα τρένα χρησιμοποιούν 25.000 βατ. Ένας υποσταθμός διαχειρίζεται γύρω στα 400.000 βατ. Πήρε φωτιά, έγινε έκρηξη και τα έλαια σιλικόνης συγκρατήσαν τον υποσταθμό και δεν πήρε φωτιά. Και τώρα πρόσφατα που ζητήσαμε πάλι να γίνει ένα πείραμα με έλαια σιλικόνης που θα γίνει τώρα το Δεκέμβριο, 16 Δεκεμβρίου, για να τα αποδείξουμε. Γιατί είπε ο κύριος, γιατί δεν κάνουν οι Έλληνες. Ο Έλληνας ο καθηγητής από το Μετσόβιο που όρισε ο κύριος Καρόνης, ο ανακριτής, 8 μήνες τον περιμένουμε να δώσει μια απάντηση, ένα καρτί. 8 μήνες. Και μετά βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει: καθυστερούμε εμείς οι συγγενείς, λέει: καθυστερούμε τη διαδικασία. 8 μήνες για να διαβάσει ένα χαρτί και να δώσει μια απάντηση. Το ότι επισκέφτηκαν την πόλη μας για έναν πολύ σοβαρό λόγο, πιστεύω ότι ενώνει όλους μας. Αυτή η τραγωδία νομίζω ότι δεν έχει καμία πολιτική χρειά. Είμαστε όλοι άνθρωποι και ήρθαμε να συμπαρασταθούμε με την καρδιά μας σε ένα τραγικό συμβάν που να μην συμβεί σε κανένα σπίτι. Κάποιος είπε στην κυρία Καριστίνου ότι αν σκέφτεται να ασχοληθεί με την πολυκατοικική καριέρα, και πραγματικά ήμουν τόσο θυμωμένος. Λέω πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται άνθρωπος ότι θα ήθελαν αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν τέτοια δημοσιότητα. Είναι τραγικό.
Από την άλλη, θέλω λίγο να ξέρω αν όλοι αυτοί οι εισαγγελείς πώς ασχολήθηκαν με το ζήτημα και ουσιαστικά ακυρώθηκαν. Γιατί φάνηκε, ήταν ορθομοφανές ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά, αν τιμωρήθηκαν ή πήραν κάποια ποινή, ούτως ώστε να βρεθεί κάποιος για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γιατί αν αρχίσει αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει όλοι οι πολιτικοί, ανεξάρτητα από τα κόμματα, να καταλάβουν ότι ο μέσος άνθρωπος είναι στο πλευρό των γονέων αυτών. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Δεν έχει να κάνει με καμία πολιτική πια, με κανένα πολιτικό πιστεύω. Είναι μια τραγωδία άνευ προηγουμένου και είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Αν δεν γίνει κάτι από πλευράς δικαιοσύνης στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Έχουν περάσει τόσες τραγωδίες μπροστά μας, όπως προαναφέρανε και άλλοι άνθρωποι, και δεν έχει γίνει ουσιαστικά κάτι. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά κάπου πρέπει να στηρίξουμε και την αισιοδοξία μας, να δούμε ότι όντως τα πράγματα βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και από την άλλη, ίσως θέλει και λίγο παραπάνω αντίδραση για να γίνει αντιληπτό από όλους τους πολιτικούς ότι είμαστε όλοι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Δεν έχει να κάνει με καμία πολιτική χρειά ή με τίποτε. Είμαστε άνθρωποι. Θα μπορούσε να συμβεί στο παιδί μας αυτό. Είναι τραγικό δηλαδή. Πρέπει να τριχιάσουν πολύ μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντως. Την ενημέρωση, συγγνώμη. Κατανοητός. Έχετε δίκιο. Εγώ να πω ότι το θέμα δεν είναι κομματικό, αλλά είναι 100% πολιτικό, γιατί όλοι είμαστε πολίτες, κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα κόμματα, οι πολιτικοί δηλαδή, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος είναι μαζί μας, γιατί ο κόσμος το βλέπει από τη δική του πλευρά. Εμείς τα δικά μας παιδιά μπαινοβγαίνουν μέσα τρένα. Έτσι, εμείς έχουμε τη ζημία. Άρα το ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε όλοι μαζί. Επιλέγουν να κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Αλλά το θέμα για μένα είναι 100% πολιτικό και θα πρέπει τελικά ίσως η λύση να δοθεί από τους πολίτες. Γιατί εγώ δεν βλέπω τα κόμματα να είναι διατεθειμένα να κάνουν κάτι επί της ουσίας. Είναι εθνικό το θέμα. Αυτό. Εθνικό. Έτσι. Και αλλά πάλι σε επίπεδο πολιτών. Γιατί έχετε ενώσει μέχρι τώρα όλους τους Έλληνες με αυτή την αφορμή. Μα το θέμα μας αφορά όλους μας. Έτσι δεν αφορά την κοινωνία. Είναι καθαρά κοινωνικό το θέμα. Είναι καθαρά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φωνάζει η κοινωνία. Διεκδικεί η κοινωνία. Αυτό είναι επί της ουσίας. Απλώς έχω την αίσθηση, δεν ξέρω κατά πόσο έχει περαστεί, ή μάλλον είναι τρίκ ότι δεν έχουν επηρεαστεί και ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο μας θυμώνει μας τους πολίτες. Έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Να είναι άλλο ένα μάτι, άλλη μια μικρή κατηγορία της ΕΦΤΑ. Καταλάβατε αυτό. Έχουν καταλάβει. Είναι επικοινωνιακό το θέμα ότι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Προσπαθούν να πούνε καλά, δεν έγινε και τίποτα. Το έχουν εξαφανίσει. Βγαίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία φύγουν κατευθείαν πολιτικά πρόσωπα. Και μόνο από αυτό έπρεπε να είναι όλη τη μέρα πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Και όπως βλέπετε, δεν γίνεται τίποτα. Σας παρακαλώ λιγάκι. Είμαστε εμείς εδώ, σε κάθε μία πόλη, για να ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Και είναι ίσως και μία ευκαιρία, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχουμε ακόμα, είναι μία μεγάλη ευκαιρία αυτό, να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη, να γίνει κάτι αυτή τη φορά. Πρέπει να γίνει κάτι. Ναι, αρέσει, σε ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούω εδώ πέρα, το ακούω και παντού γενικά, ότι ξέρεις τι, ο λαός ψήφισε, άρα δεν πειράζει. Είμαστε σοβαροί. Τι να κάνουμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν τα πολιτικά τους πιστεύω, τα πολιτικά τους ρουσφέτια, τις προσωπικές τους απόψεις, τέλος πάντων, τα εύκολα επιδόματα, πάνω από οτιδήποτε. Αλλά μέσα όλο αυτό υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίναν στη Βουλή ενώ είχαν πλήρη επίγνωση της όλης κατάστασης και φωνάζαν ντροπή να θέτει θέματα ασφαλείας. Υπήρχαν άνθρωποι που βγαίναν στη τηλεόραση και λέγαν ότι τρέμω που το λέω, δηλαδή το συζητάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και λέγανε δεν θα κόβουμε εισιτήρια, λέγαμε την πραγματικότητα. Και εμείς λέμε ότι εφόσον ψηφίστηκαν, είναι όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα. Είναι τελώς άλλο το ένα από το άλλο. Και 10 εκατομμύρια ψήφους να πάρουν όλοι αυτοί, εγκληματίες θα παραμείνουν.
Το αν το ότι τους ψήφισαν είναι άλλο θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το βάζουμε στη διασύνση με 57 ή και παραπάνω νεκρούς. Αυτά, αυτή είναι η άποψή μου. Σας ακούμε. Από την έρευνά σας έχετε μάθει, δεν χρειάζεται να μας το πείτε, μόνο αν το ξέρετε, ποιος ήταν ο αγοραστής αυτών των... Το έχω ξαναπατήσει αυτό. Αυτό είναι μια δουλειά του αρακτήτη, δεν είναι δικιά μας. Δεν ρωτήσατε. Είπε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άμα ξέρουμε ποιο είναι ο παραλήπτης. Να σας πω κάτι. Ο πρωθυπουργός μια εβδομάδα μετά έδωσε μια συνέντευξη σε έναν. Πώς το λένε αυτό, από το ποτάμι που ήταν ο. Στο Τοντοράκι. Και το ρωτάει. Ξέρετε τι είχε εμπορική αμαξοστοιχεία. Ναι, λέει, είμαι σίγουρος. Λέει, δεν είχε τίποτα. Λέει, ήταν νόμιμα. Ας το φωνάξει ο ανακριτής τότε αφού. Το είπε στο Θοδωράκι, ας πάει και στον ανακριτή, αφού ήταν σίγουρος ότι δεν είχε τίποτα, να παραμεταθέσει να το πει. Το άρθρο 4 του συντάγματος λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί αυτοί οι άνθρωποι να είναι υπεράνω από εμάς και να μας κουνάνε το δάχτυλο ενώ δολοφονήσαν τα παιδιά μας. Δεν το έχω καταλάβει. Καταρχήν το κορυφαίο. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Άντε τις κάμερες το κάνανε ζάφτη το. Ναι, δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί στο σταθμό και το βράδυ. Φορτώνε, δεν φορτώνανε. Ποιοι ήταν αυτοί. Ποιοι ήταν αυτοί. Ο ανακριτής που τον είπα την προηγούμενη εβδομάδα έχει στείλει 3 στον Τερεζάκη, αυτόν τον αρχιερέα της συγκάλυψης, που τον βάλαν την επόμενη μέρα. Του έστειλε 3 αιτήματα από τη Θεσσαλονίκη, ξέρετε, του έστειλε τελευταία και σπασμένο από τον επιβατικό. Και του λέμε, προχθές πήγαμε 10 γονείς, του λέμε γιατί τον Τερεζάκη δεν τον κυνηγάς ποινικά που σε δουλεύει, σε κοροϊδεύει ψιλογαζί εδώ και 1,5 χρόνο. Και μας κοιτούσε έτσι. Θα το κάνω, κάντε εσείς, θα κάνω εγώ πάλι μήνυση για να συγκινηθεί ο ανακριτής, που είναι ανακριτής. Και του λέω από τη Θεσσαλονίκη μένεις, γιατί δεν πας από το σταθμό τον εμπορικό, όταν κατεβαίνεις Λάρισα, σταμάτα με 5 αστυνομικούς και πάνε πάρτα. Ζήτατα. Έπρεπε να κάνεις 3 αιτήματα 1,5 χρόνο. Μας δουλεύουν με ψηλό γαζί, νομίζουν μάλλον ότι μας δουλεύουν. Όλοι στο κόλπο είναι. Όλοι. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα κάνω μια αναφορά στο θέμα αν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι ένας βουλευτής έχει ασυλία συνταγματική. Δεν μπορεί να τον πειράξεις. Εάν του κάνεις μήνυση, θα πάει στη Βουλή πρώτα υπόθεση. Και μετά, αν εγκρίνει η Βουλή, θα άρουμε την ασυλία και θα πάμε. Δεν έχει γίνει ποτέ, έτσι. Οπότε, δεν βλέπω φως από εκεί. Δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος από τη φύση μου. Έχουμε τεράστιο θέμα. Μετά, πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι είναι διορισμένοι οι δικαστικοί ηγέτες στον Άριο Πάγο, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος κτλ. Από ποιον, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν καταλάβουμε επίσης ότι εναλλάσσονται τα πρόσωπα τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης. Βλέπουμε, ας πούμε, συγκεκριμένα Χρυσοχοΐδης, θα πω και όνομα, δεν πειράζει, χρόνια στον ένα χώρο φανατικός, χρόνια στον άλλο χώρο στέλεχος κτλ. Και κινούν τα νήματα στις ίδιες θέσεις. Δεν ξέρω ποιο δρόμο έχετε διαλέξει να χτυπήσετε το σύστημα, γιατί τώρα. Όταν μου λέτε ότι σας δουλεύουν, σου λέω γαζί, το πιστεύω και το ξέρουμε όλοι μας εδώ μέσα. Αλλά η δράση πρέπει να είναι επαναστατική. Δεν πρέπει να πάρουμε τα μαχαίρια, έτσι. Πρέπει να είναι επαναστατική να δουλέψουμε, να ξέρουμε ποιον το έχουμε να τα βάλουμε. Έτσι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει όταν πάμε να ψηφίσουμε πλέον, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι καταρχήν. Και δεύτερον, στα εκλογικά τμήματα είναι 20.100 σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πάει ένας πολίτης, ο οποίος να είναι ακομμάτιστος ή από τα κόμματα, να συνεργαστούμε, να δούμε τελικά τι γίνεται με αυτή την ψηφοφορία. Εγώ, ας πούμε, δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει 41% που είπε ο Γεωργιάδης και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έχει κάτω από 18% από τα επίσημα Γκάλοπ και είναι όλα ορθευμένα. Και πληρώνω εγώ κάποιον και βγάζω ότι ο κύριος Τεροπάνης, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στα Γιάννα, χέρι άκρας εμπιστοσύνη 60%. Γιατί πλήρωσα. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις εκλογές πρώτα, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι, να προσπαθήσουμε να μπούμε
στο πολιτικό κομμάτι ως δραστήριοι πολίτες. Υπάρχει μεγάλη αφασία στον κόσμο. Έτσι, οι συμμετέχοντες στα πολιτικά δρόμενα και στα κοινωνικά δρόμενα είναι ελάχιστοι. Είναι ελάχιστοι. Εδώ το θεωρώ θαύμα και συγχαρητήρια για την οργάνωση, κύριε Μπαλωμένη, που κάνετε. Να δει ο κόσμος. Πρέπει να κάνουμε και άλλες τέτοιες δράσεις. Και νομίζω πρέπει να πάμε στο πολιτικό κομμάτι, να ψηφίσουμε όλοι και να ελέγξουμε την ψηφοφορία. Τι γίνεται τελικά, γιατί μας πολλές σας χρόνια. Αυτή την αναφορά θέλω να κάνω και αν έχετε σκεφτεί κάτι, συγγνώμη, κυρία Καριστιανού, που σε ψηφοφορέ θα πάμε. Συγγνώμη λίγα, κουραστήκατε να τελειώσουμε. Πού να πάμε τελικά. Δηλαδή ο εισαγγελέας είναι πιασμένος, να το πω χοντρά. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά το συμβάν, με τη διαδικασία του αυτοφόρου, στην οποία δεν ισχύει καμία ασυλία, έπρεπε και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπεύθυνο της Hellenic Train και μαζί με την υπεύθυνη της ΡΑΣ και όλοι να είναι τη διαδικασία αυτοφόρου ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσουν. Φυσικά αυτό δεν έγινε. Και όταν εγώ μιλούσα με δικηγόρους για να μπορέσω να βρω τον δικηγόρο που θα με εκπροσωπήσει, όταν καθόμουν και του έλεγα αυτό ότι δεν ισχύει στο αυτόφορο η ασυλία, μου έλεγε και τι θέλεις, μου λέει Μαρία, να πάει να έρθει με το αυτόφορο Καραμαλής. Λέω ναι, αυτό θέλω. Και μου λέει αυτό δεν γίνονται εδώ. Λοιπόν, με αυτά οδηγηθήκαμε εκεί. Άρα το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν ήταν ανεξάρτητη δικαιοσύνη και η πολιτική δεν θα ήταν τόσο κακή. Θα υπήρχε κάποιος που θα έλεγχε την κατάσταση κάπως. Αλλά τα έχουν δημιουργήσει έτσι, ώστε η μία πλευρά, δικαστική και εκτελεστική εξουσία, να τα βρίσκουν μια χαρά μεταξύ τους. Εκεί πρέπει να αντιδράσουμε εμείς. Και δεν είναι να πάμε να ψηφίσουμε, να πάμε να ψηφίσουμε τι. Θα πρέπει πριν πάμε να ψηφίσουμε να ξεσηκωθούμε στους δρόμους και να αρχίσουμε να φωνάζουμε ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Να πάμε να ψηφίσουμε τι. Έχετε δει κάποιο κόμμα να λέει κάτι διαφορετικό? Έχετε δει κανένα κόμμα μιλάει για ανεξαρτησία δικαιοσύνης? Ποιος θα μας δώσει, ποιος μας δίνει τις εγγύησεις να το κάνει για να πάμε να το ψηφίσουμε? Συντακτική εθνοσυνέλευση. Λοιπόν, κάτι άλλο. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι τα εναλλασσόμενα κόμματα στην εξουσία μοιράζονται την πίτα και είναι δεν είναι στην εξουσία και όλοι έχουν την ευθύνη. Από την Ευρώπη, από το Ευρωκοινοβούλιο, από τις Βρυξέλλες, υπάρχει καμία ελπίδα ή φτάνει τόσο βαθιά η διαπλοκή και όλο αυτό το κέρδος και το παιχνίδι που και εκεί μπορεί να γίνει η τρίπλα, ας πούμε? Σίγουρα υπάρχουν δυνατότητες, γι' αυτό και μπήκα στη διαδικασία να βάλουμε δικούς τους ανθρώπους και στην ΤΡΑΜ και στην Επιτροπή Μεταφορών. Αλλιώς δεν θα μπαίνα στη διαδικασία. Αλλά προφανώς νιώθουν ότι μπορούμε να τους κάνουμε ζημιά και θα τους κάνουμε. Γιατί παρόλο που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι εκεί, εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε το θέμα ήσυχο. Συνεχώς με καινούργια ερωτήματα και υπομνήματα θα ανεβάζουμε το θέμα του σιδηροδρόμου ψηλά. Το κρατάμε ψηλά. Ασκεί μια πίεση στα δικά μας τα εσωτερικά εδώ και ήταν κάτι που το θέλαμε από την αρχή. Από εκεί και πέρα, προφανώς το έχουμε δηλώσει και όλους ότι θα πάμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αλλά η μεγάλη αλλαγή θα γίνει από εδώ. Εδώ πρέπει να γίνει μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα εδώ δεν βλέπω κανέναν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι είπατε, κομμένα, τι είπατε. Δεν θα λέγαμε αρέστα πράγματα μόνο. Κάποιος από την τοπική αυτοδιοίκηση εκλεγμένος εδώ αυτή τη στιγμή. Εμείς να πιέσουμε. Λοιπόν. Να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Ορίστε, τελευταίος κύριος, ορίστε. Μοστινιώτης, λέω. Η εκδήλωση στο Καλυμάρμα, συγκλονιστική, είχε κάτι από αρχαία τραγωδία. Είχε κάτι από τη Δοδόνη, από την Επίδαυρο, από την Αντιγόνη. Χωρός χιλιάδες παρευρισκόμενοι. Σ' όλους τους πολιτισμένους λαούς. Οι νεκροί αν δεν θάβονται, οι ψυχές τους αιωρούνται συνέχεια στον ουρανόπλο. Η Αντιγόνη δικάστηκε σε θάνατο γιατί προτίμησε να πεθάνει παρά να αφήσει τον αδερφό της άθαρτο. Και εδώ έχουμε άθαρτους πάρα πολλούς και μάλιστα νέους. Οι ψυχές τους θα περιπλανούνται πάντοτε. Και το Καλυμάρμαρο το έδειξε. Και όσο
δεν βρίσκομαι άκρη σε αυτή την τραγωδία, οι ψυχές τους θα μείνουν στον ουρανό. Το Καλμί Μάρμαρο μας έδωσε τεράστια δύναμη και εμείς που είμαστε θεατές. Και η σημερινή συγκέντρωση δείχνει ότι προχωράμε. Αυτή. Θα κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Άντε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο που είστε εδώ. Είστε η δική μου έκταση και πολλών άλλων φίλων που δεν είναι σήμερα εδώ από τα Ζαγοροχώρια. Έχετε πολλά φιλιά, αγάπη και κάτι προσωπικό τώρα. Για μένα αυτό πια έχει ξεπεράσει καλά τα κομματικά εννοείται όλο συζητάμε. Πολιτικό θα είναι πάντα το ζήτημα, αυτό, τέτοια ζητήματα, αλλά πια έχει και χαρακτηριστικά κάπως λίγο πιο μεταφυσικά, ας πούμε. Επιτρέψτε μου. Έτσι πιστεύω εγώ. Εξάλλου περισσότερο πια πιστεύω τα μεταφυσικά πιο εύκολα από αυτά που βλέπω να συμβαίνουν γύρω μου και να ακούω. Ήθελα να σας μεταφέρω αυτά τα χαιρετίσματα πολλών άλλων ανθρώπων και να σας πω ότι η εποχή αυτή στην οποία τώρα μπαίνουμε και μας οδηγείτε κι εσείς, και τα παιδιά σας, κυρίως, που γίνανε πια ολονό παιδιά. Η εποχή αυτή ήξερα ότι είναι η εποχή που η Επανάσταση ξεκινάει από το σπίτι. Δεν ήξερα ότι ήταν το δικό σας σπίτι. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά αυτό έτυχε. Εδώ είναι ένα άλλο σπίτι. Και η Ελλάδα ένα άλλο σπίτι και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας αυτήν την κουβέντα, θέλω να πω το εξής. Η κυρία Καριστιανού, με πολύ γλαφυρό τρόπο, περιέγραψε το όραμα μιας άλλης κοινωνίας, την οποία όλοι οραματιζόμαστε. Όλοι θέλουμε μια κοινωνία δίκαιη, όλοι θέλουμε μια κοινωνία που το πελατειακό σύστημα να είναι στην πάντα, διότι καθόλου μέχρι τώρα δεν αναφέραμε το πελατειακό σύστημα. Διότι η κατάρα, μεγάλη κατάρα για την πατρίδα μας, είναι το πελατειακό σύστημα. Και εδώ νομίζω πως το πελατειακό σύστημα λειτουργήσε και λειτουργήσε θανάσιμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ο σταθμάρχης εκεί πέρα νομίζω, διορισμένος ήταν από αλλού, ήρθε αγράμματος, ήταν, δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπετε επομένως. Λοιπόν, οραματίστηκε, επαναλαμβάνω, μια κοινωνία αλλιώτικη, την οποία όλοι οραματιζόμαστε. Όλοι θέλουμε απόδοση δικαιοσύνης, είναι η καλύτερη λειτουργία μιας κοινωνίας. Όλοι θέλουμε ευημερία, όλοι θέλουμε ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αγάπη, όλοι. Οραματίστηκε, επαναλαμβάνω, μια κοινωνία άλλη. Εύχομαι αυτή η συγκέντρωση απόψη του συλλόγου μας να έβαλε ένα μικρό λιθαράκι ώστε να γίνει πράξη αυτό το όραμα το οποίο περιγράψε πολύ ωραία η κυρία Καριστιανού, ώστε να υπάρξει πλήρη δικαίωση νέων ανθρώπων και είπα και προηγούμενα τα τροχαία ατυχήματα και αυτές φυσικές καταστροφές κτλ. Κτλ. Είναι μια βασική παράμετρος και για το δημογραφικό, διότι νέα παιδιά θα φτιάνουν οικογένειες. Κάνα παιδιά, καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι είναι μια πολύ βασική παράμετρος για το δημογραφικό πρόβλημα για το οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένας. Το πρώτο πρόβλημα στην πατρίδα μας είναι αυτό, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Νομίζουν ότι με κάτι διχίλιαρα και τα λοιπά θα λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, να ευχηθώ επομένως μέσα από την ψυχή μου αυτή η συγκέντρωση απόψε να είναι, να έχει βάλει το δικό της λιθαράκι έτσι ώστε κάτι να αλλάξει σε αυτή την ευλογημένη πατρίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε. Να ευχαριστήσουμε και τους καλεσμένους μας. Πριν να δώσουμε ένα δωράκι και στην κυρία Καρισκιανό και στον κύριο Στυλανίδη, να θυμούνται τα Γιάννενα, να θυμούνται αυτή την ωραία συγκέντρωση, η οποία νομίζω ήταν αρκετά επικοδομητική και αρκετά ωφέλιμη.
Τίποτα, κατηγούμε κάτι. Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το κάλεσμα. Το είπατε αστεία εγώ, αισθάνομαι σοφότερη. Είναι πολύ τυχερή. Εντάξει, τι να πω. Πλέον, μετά από κάποιο σημείο που άλλαξε η ζωή μας και ήρθατε πάνω κάτω, ήρθαν στο δρόμο μας πολύ φωτεινοί άνθρωποι, εσείς και πολλοί άλλοι. Ευγνώμων για αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν έτσι στο δρόμο μου. Θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή μιας πολύ μεγάλης αλλαγής, την οποία την πετύχουμε μόνοι μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι μας για όλους. Επίσης, κατά τα δεν μπορεί να καταστήσει να το